Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μας, την 13η εβδομάδα. Αυτή είναι η 13η διάλεξη. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι 12 προηγούμενες διαλέξεις και σε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και τις εξετάσεις στο εργαστήριο. Ας δούμε λοιπόν, μια που είπαμε για το εργαστήριο, και θα κάνω share την οθόνη μου σε αυτό το σημείο. Τι αναφέρει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο για την 13η εβδομάδα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών λοιπόν, γενικές πληροφορίες και ανοίγω το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην 13η εβδομάδα έχουμε εξέταση. Είναι τελική εργαστηριακή εξέταση, η exams ή code. Αυτοί που έχουν χάσει MPS και συγκεκριμένα φοιτητές που δεν έχουν δεν έχουν πετύχει σε δύο παραπάνω MPS, έχουν υποχρεωτική εξέταση κώδικα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ερωτήσεις. Ασφαλώς κάποιος που έχει την επιλογή, που δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, μπορεί να επιλέξει κώδικα και να εξεταστεί σε κάποιο θέμα κώδικα. Είναι στην ελεύθερη επιλογή. Κάποιοι όμως δεν έχουν αυτήν την επιλογή και έχουν υποχρεωτική εξέταση κώδικα. Για την εξέταση κώδικα γνωρίζετε, θα πάρετε κάποιο θέμα, θα έχετε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στο e-class που έχω αναρτήσει και σε δικά σας κομμάτια κώδικα προκειμένου να τα επαναχρησιμοποιήσετε, γιατί η επαναχρησιμοποίηση κομματιών κώδικα βοηθάει πολύ την παραγωγικότητα του προγραμματιστή. Σχετικά με την εξέταση ερωτήσεων, όπως γνωρίζετε, γίνεται μέσω του SEB, Safe Exam Browser. Το έχετε αυτό το αρχείο SEB. Θα σας το ξαναδώσουμε αν δεν το έχετε και αύριο. Αύριο Τετάρτη που έχουμε την εξέταση. Ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση με το iExams, το πληροφοριακό σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων απαντήσεων που έχω αναπτύξει και να έχουμε την εξέταση ερωτήσεων. Επίσης, την άλλη Τρίτη, τέτοια ώρα, έχουμε εξέταση θεωρίας. Καλείστε λοιπόν την άλλη Τρίτη πάλι με το SEB, το Safe Exam Browser, να το χρησιμοποιήσετε για να έχετε την εξέταση, τη σύνδεση. Θα δοθούν και οδηγίες βέβαια. Αλλά θα γίνει η εξέταση με το SEB. Υπενθυμίζω στην εξέταση θεωρίας. Έχουμε 3 μονάδες από 60 ερωτήσεις σε 45 λεπτά και 2 μονάδες από 2 ασκήσεις, τις οποίες μπορεί να τις λύσετε σε χαρτί και να το σαρώσετε με το CAM scanner ή να το στείλετε ως φωτογραφία, αρκεί να είναι ευδιάκριτο στο e-class, είτε κατευθείαν σε ένα notepad, TXT, Word, οτιδήποτε, τέλος πάντων, να το στείλετε στο e-class, πάλι κατευθείαν σε ηλεκτρονική μορφή. Για τα θέματα, να σας συμβουλέψω να δείτε προηγούμενα θέματα. Έχω αναρτημένα όλα τα θέματα των εξετάσεων αρχιτεκτονικής των τελευταίων 10 ετών για όλες τις εξεταστικές, οπότε η προτροπή μου είναι να μελετήσετε τα παλιά θέματα, να προσπαθήσετε να τα επιλύσετε, τα περισσότερα από αυτά έχουν βέβαια και επιλύσει στο YouTube, αλλά προσπαθήστε μόνοι σας να τα επιλύσετε. Και ασφαλώς απαιτείται καλή κατανόηση της θεωρίας. Γιατί, ας πούμε, έλαβα ένα email χθες που ζητούσε κάποιος φοιτητής να επιλύσω θέματα που θα πέσουν στις εξετάσεις. Βέβαια, εγώ του είπα, απάντησα ότι το θέμα δεν είναι να σας δώσω τη συνταγή για να λύνετε ένα θέμα. Το θέμα είναι να έχετε καλή κατανόηση της θεωρίας και ακόμα
και μία άσκηση που πρώτη φορά θα ακούσετε την εκφώνηση, να μπορέσετε να τη λύσετε. Προσπαθώ κάθε φορά να δημιουργώ και ασκήσεις οι οποίες έχουν εκφώνηση που ίσως δεν έχετε ξαναδεί, αλλά εντούτοις κάποιος με καλή γνώση της θεωρίας μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Η βάση του μαθήματος, ξέρετε, είναι 5, 2,1 για τη θεωρία και επίσης 2,1 για το εργαστήριο. Είναι 3 κριτήρια, άρα λοιπόν πρέπει να έχει και πίσω μάθημα κάποιος, προϊόν βάσιμο βαθμό, 5, και 2,1 στη θεωρία και 2,1 στο εργαστήριο. Λοιπόν, αύριο υποχρεωτική εξέταση. Αυτό πρέπει να σημειώσετε στο ημερολογιά σας για να έρθετε, αφού είναι και η υποχρεωτική η παρουσία σας στις εξετάσεις. Επίσης, αυτή την εβδομάδα είναι και εβδομάδα αξιολογήσεων. Καλείστε λοιπόν να συνδεθείτε στο site QA-UWMGR, Quality Assurance, διασφάλιση ποιότητας, και να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για το μάθημά μου, το μάθημα αρχιτεκτονική και πολιτισμού, όπως και για τα άλλα μαθήματα, να πείτε τη γνώμη σας, να πείτε τα στοιχεία που σας άρεσαν, τα στοιχεία που πιστεύετε μπορούν να βελτιωθούν, προτάσεις γενικότερα για το μάθημα. Όπως βλέπετε, για το έτος, για το 2020, στην αρχιτεκτονική υπολογιστών έχουν υποβληθεί 24 και κρεμούν 186. Θα ήθελα λοιπόν όλοι σας να πείτε τη γνώμη για το μάθημα. Βέβαια, είναι γεγονός ότι δεν έγινε με τις κανονικές συνθήκες όπως τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή διαζώσεις. Έγινε από απόσταση, το οποίο συμβάλλει λίγο στην επίτευξη μιας δυσκολίας που πιστεύω μπορέσαμε και ξεπεράσαμε. Αλλά ασφαλώς είναι διαφορετικά το να έρχεσαι στο εργαστήριο εδώ δίπλα μου και να βλέπουμε μαζί τα προβλήματα, και διαφορετικά με τον τρόπο που έγινε αυτό το εξάμεινο, που έγινε όλο από απόσταση και όλο από Zoom. Και βασικά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει και κανέναν από εσάς, οπότε επειδή έχετε κλειστά τις κάμερες, κλειστές τις κάμερες και τα βίντεο, γι' αυτό και αν σας δω από κοντά κάποια στιγμή στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να μου υπενθυμίσετε το όνομά σας, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που είχαμε μια πιο καλή σχέση, δηλαδή γνωριζόμασταν και από κοντά και ήξερα και τους φοιτητές μου. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που δεν θα γνωρίζω τους φοιτητές που έχουν περάσει από αυτό το μάθημα. Λοιπόν, πείτε τη γνώμη σας και γενικότερα μπορείτε να μου στείλετε και email κιόλας, να μου πείτε τη γνώμη σας και με email και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θελήσετε. Στις εξετάσεις θεωρίας που θα γίνουν άλλη εβδομάδα, σας είπα, θα υπάρχουν 60 ερωτήσεις σε 45 λεπτά για να επιληθούν και 2 ασκήσεις που θέλουν κάποια επίλυση με χαρτί και μολύβι ή στο Word. Λοιπόν, κλείνω αυτό. Συνδεθείτε όμως QA-UWMGR. Ωραία. Λοιπόν, σας είχα πει για ένα παιχνίδι που είχα αναπτύξει κάποια στιγμή. Ονομάζεται Snake, που είναι ένα φιδάκι, και το εκτελώ μέσα στο DOSBox. Βλέπετε εδώ το DOSBox, αυτό το παράθυρο. Και το εκτελώ στο DOSBox, γιατί στο emulator θα ήταν πολύ αργό. Σε αυτό το παιχνίδι βάζουμε κάποια εμπόδια. Έχω βάλει εισαγωγή 16 αριθμού. Για παράδειγμα, έστω θέλουμε 255 εμπόδια. Άρα βάζω 00FF.
και βάζω μια ταχύτητα, fast slow, τι να βάλω, ας πούμε 4. Και μόλις πατήσω ένα κουμπί, αυτό τώρα, κοιτάξτε τι είναι, δημιούργησε ένα χάρτη και έβαλε αυτά τα εμπόδια που ζήτησα, τα FF εμπόδια, δηλαδή τα 255 εμπόδια, τα έβαλε σαν pixels σε αυτό εδώ το χάρτη. Και θα υπάρχει ένα φιδάκι, μια γραμμή που συνεχώς θα μεγαλώνει, βασικά είναι σαν φιδάκι, δεν είναι, είναι δικό μου φιδάκι, δικιάς μου επινόησης, το οποίο θα αφήνει το trail του συνεχώς πίσω, μέχρι να τρακάρει. Και αυτό που θα παρατηρήσετε, μόλις αρχίσει να παίζει, μόλις πατήσω κάποιο κουμπί δηλαδή, είναι ότι είναι ασύγχρονη είσοδος. Δηλαδή, αυτό συνεχίζει να παίζει ακόμα και να μην πατήσω κάτι. Αλλά μόλις πατήσω κάποιο πλήκτρο, τότε θα δράσει ως προς αυτό το πλήκτρο. Αρχίζει λοιπόν το φιδάκι εδώ, δεν πατάω τίποτα, τα χέρια μου είναι εδώ πέρα, πηγαίνει σε αυτό το σημείο όπως βλέπετε, ψηλά, αρχίζει και προχωράει και εδώ λέει πόσα pixels έχω περάσει. Έχουμε βάλει ένα συντελεστή ταχύτητας 5, μπορούμε να το κάνουμε και πιο γρήγορα και αν πατήσω ένα πλήκτρο, θα πατήσω τώρα ένα πλήκτρο προς τα κάτω, βλέπετε λοιπόν ότι γύρισε, πατάω πλήκτρο, γύρισε. Άρα λοιπόν συνεχίζεται η εκτέλεση και μόλις πατήσω κάποιο πλήκτρο, τότε γίνεται η δράση αυτή. Και μπορώ να τρακάρω κιόλας, crust, 94 στο 16αδικό. Έχω 94 λοιπόν pixels, περάσει και εδώ τελειώνει. Μπορούμε να το τρέξουμε με παραπάνω, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παράδειγμα θα βάλω 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83,
Θα δείτε τώρα ότι πηγαίνει πιο γρήγορα. Το βλέπετε λοιπόν. Παρατηρήστε αυτή την ασύγχρονη είσοδο. Αυτή η ασύγχρονη είσοδο υλοποιείται με το Interrupt 16. Δηλαδή, η ασύγχρονη είσοδο είναι ότι το πρόγραμμα δεν περιμένει την είσοδο από το χρήστη, αλλά όταν ο χρήστης δώσει την είσοδο, τότε επενεργεί πάνω σε αυτό και εκτελεί αυτό που τέλος πάντων έχει ζητήσει ο χρήστης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πώς γράφει το score. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το κλασικό φιδάκι, είναι ένα φιδάκι διαφορετικής επινόησης δικιάς μου και εννοείται με γραφικά υλοποιείται. Ωραία, κράσαρα. Μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω εμπόδια. Για παράδειγμα, ας βάλω μόνο 15 εμπόδια. 0, 0, 0, F. 15 εμπόδια, ταχύτητα 1. Τώρα έχει λιγότερα εμπόδια, 15 εμπόδια. Για να τρακάρω πάλι. Να βάλω παραπάνω εμπόδια. Να βάλω 0, FF, F. Με ταχύτητα 1. Έχει πολλά παραπάνω εμπόδια και ούτω καθεξής. Αμέσως τρακάρουμε γιατί ασφαλώς δεν μπορούμε να το οδηγήσουμε. Τώρα, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Να σας δείξω μόνο κομμάτια από το κώδικα. Για παράδειγμα, έχουμε τα strings, εννοείται το σωρό, και μια συνάρτηση που αρχικοποιεί τα εμπόδια, μια συνάρτηση που δημιουργεί borders, τα σύνορα γύρω-γύρω, και κάθε φορά έχουμε ένα loop, σε αυτό εδώ το loop, αυτό συνεχώς εκτελείται, το οποίο, όπως βλέπετε, στην αρχή ελέγχει αν έχει, αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Στη συνέχεια, προς την κατεύθυνση που είναι, προσθέτει το pixel, ελέγχει αν υπάρχει εκεί pixel και αν υπάρχει σημαίνει ότι είναι εμπόδιο και άρα θα γίνει crash, και ενημερώνει το score. Και συνεχώς, γίνεται αυτό. Και μετά καλείται βέβαια και το delay, η καθυστέρηση. Η καθυστέρηση η οποία είναι μεταβλητή και ορίζεται κάθε φορά από το πόσο γρήγορο ή πόσο αργό τι τιμή έχει δώσει ο χρήστης. Ας δούμε λοιπόν αυτό είναι το σημαντικό, το check key συνάρτηση. Βλέπετε χρησιμοποιώ το push A, pop A. Αυτή η συνάρτηση λοιπόν βλέπετε έχουμε move alpha high 01 και interrupt 16H. Για να το δούμε λίγο. Αυτό το interrupt, πώς επενεργεί. Λοιπόν, το interrupt 16 λοιπόν είναι, για να δούμε λίγο, 01, 01. Get the state of the keyboard buffer.
Όπως βλέπετε λοιπόν, διαβάζω ένα πλήκτρο όχι από όχι ως καθιερωμένη διαδικασία με το Interrupt 21, αλλά διαβάζω εδώ με το state αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Ξέρετε, όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, τοποθετείται σε ένα buffer προλογίου. Και το ελέγχω ως προς την τοποθέτηση σε αυτό το buffer, στο buffer του προλογίου. Αν δούμε λοιπόν πώς επενεργεί αυτή η διακοπή, καλύτερα να το δούμε στο NMU8086 όμως. Δεν το βλέπω να το έχει ως help. Το έχει παρακάτω. Για να δούμε σε αυτό το δεσμό. 16H, ψάχνω. Δεν το βρήκε. Interrupt 16. Όχι, δεν έχει. Μάλλον δεν έχει αυτός ο δεσμός. Να σας πω λοιπόν τι γίνεται. Στη συνάρτηση τη check KB process. Λοιπόν, αυτή είναι η συνάρτηση. Καλεί, όπως βλέπετε, το Interrupt 16H-High09 και στη συνέχεια αυτό τροποποιεί μια σημαία. Τροποποιεί, όπως βλέπετε, για να έχω από πίσω το JE, το J equal, δηλαδή τροποποιεί την σημαία το J equal είναι η σημαία το zero flag. Ελέγχει λοιπόν τη σημαία και αν αυτή η σημαία είναι 0, μάλλον zero flag, αν η zero flag είναι 1 και το αποτέλεσμα είναι 0, τότε πηγαίνει στο key end και δεν κάνει τίποτα. Στην άλλη περίπτωση έχει πατηθεί κάτι, έχει βρεθεί κάτι στο buffer. Οπότε εκτελείται η συνάρτηση process key. Πάμε να δούμε τη συνάρτηση process key. Στη συνάρτηση process key, πάλι βλέπετε, θέλουμε διαφανείς συναρτήσεις γιατί είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα. Πάλι, move alpha high 00, interrupt 16H και το κουμπί, το πλήκτρο που έχουμε πατήσει, βρίσκεται σε δύο καταχωρητές. Πρώτη παρατήρηση, γιατί βρίσκεται σε δύο καταχωρητές? Αφού εμείς έχουμε μάθει ότι όταν πατάμε ένα πλήκτρο έχει μία ASCII τιμή. Ναι, αλλά αυτό που έχουμε μάθει είναι για καταρχήν άλλη μέθοδος εισαγωγής και δεύτερον, έχουμε μάθει μόνο να διαβάζουμε τα απλά πλήκτρα που έχουν ASCII αναπαράσταση. Για παράδειγμα, θα δείτε ότι στον ASCII πίνακα δεν υπάρχει το κουμπί escape. Δηλαδή, αν πατήσουμε escape, πώς θα το διαβάσουμε? Δεν υπάρχει τα βελάκια, γιατί εγώ ήθελα τα βελάκια να χρησιμοποιήσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Υπάρχουν λοιπόν σε προλόγιο πλήκτρα, τα οποία δεν αντιστοιχούν στον κλασικό ASCII πίνακα. Σε αυτή την κατάσταση, τότε, μπορούμε να τα διαβάσουμε με το Interrupt 16H, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζεται, είναι τα scan pages. Δηλαδή, είναι σαν λέμε ένα εκτεταμένο σύνολο κωδικοποίησης, όπου το προλόγιο αντιστοιχεί πια σε δύο τιμές. Δηλαδή το κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί σε δύο τιμές. Αν είναι ένα πλήκτρο που είχε ASCII τιμή, τότε κατευθείαν από εδώ βρίσκουμε, βλέπετε εδώ ότι αν το AL είναι 0, τότε έχουμε πατήσει κάτι που είναι non-ASCII και διαβάζουμε την τιμή στο alpha high. Διαφορετικά, αν το AL έχει μια άλλη τιμή, είναι η τιμή ASCII του χαρακτήρα. Άρα στο AL τοποθετείται η ASCII τιμή, ενώ τοποθετηθεί 0, διαβάζουμε το alpha high, που είναι η ειδική σημασία. Και για παράδειγμα, θα δείτε από το αντίστοιχο scan page πίνακα για τα προλόγια του PC8086, ότι το 4βh είναι το αριστερό βελάκι. Οπότε ελέγχω την τιμή αυτή. Είναι το αριστερό βελάκι? Αν ναι, τότε
εκτέλεσε τη διαδικασία ότι πρέπει να στρίψουμε αριστερά. Στη δικιά μου περίπτωση, το να στρίψουμε αριστερά σημαίνει να αλλάξουμε κατά 90 μοίρες τη διεύθυνση. Δηλαδή, αν πήγαινε π.χ. οριζόντια, είναι 90 μοίρες προς τα αριστερά, σημαίνει να πάει κατακόρυφα. Αν πήγαινε κατακόρυφα, είναι 90 μοίρες, σημαίνει να πάει προς αριστερά και το καθεξής. Δηλαδή, είναι σχετική η τροποποίηση της φοράς κατά 90 μοίρες με αριστερόστροφη κατεύθυνση. Στη διαφορετική περίπτωση μπορεί να είναι το άλλο βελάκι. Να είναι το δεξί βελάκι, οπότε έχουμε την αντίστροφη κίνηση, δηλαδή αντίστροφη περιστροφή. Έχουμε δεξιόστροφη λοιπόν περιστροφή κατά 90 μοίρες. Αυτό όμως ήθελα να σας δείξω εγώ, ότι χρησιμοποιώ Interrupt 16H και Alpha High 00 και κάθε φορά κοιτάω εφόσον έχουμε κάποιο από τους χαρακτήρες που έχω επιλέξει, που είναι τα βελάκια ή όχι, και γίνεται αυτή η διαδικασία. Και βλέπετε λοιπόν, είχαμε ένα μεγάλο loop, που αυτό το loop κοιτάει αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Αν δεν έχει πατηθεί πλήκτρο, συνεχίζει στην εμφάνιση της επόμενης κατάστασης του χάρτη και το καθεξής. Άρα λοιπόν μπορείτε τώρα με αυτή τη γνώση, αυτό έχει και το θεωρητικό υπόβαθρο που το είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, μπορείτε με αυτή τη γνώση να δημιουργήσετε κι εσείς εφαρμογές με ασύγχρονη είσοδο. Για παράδειγμα, όπως σας είπα, ένα παιχνίδι. Όπως το δικό μου. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Και γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει πόσες γραμμές κώδικα έχει αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, βλέπετε, έχει βέβαια white space. Φτάνει μέχρι την 522 γραμμή. Με αρκετό white space, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να γράψει χιλιάδες γραμμές κώδικα για ένα απλό παιχνίδι. Save changes. Όχι. Και αυτό ήταν. Το παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω κάποιες μικρές διαλέξεις για επόμενα μαθήματα, μελλοντικά μαθήματα. Και όπως σας είπα, αυτή είναι η 13η διάλεξη, αλλά κάποιος που θέλει να εντρυφήσει περισσότερο στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, τι μπορεί να κάνει. Καταρχήν, μπορεί να επιλέξει το μάθημα επιλογής που είναι σε ανώτερο εξάμεινο, που είναι στο 8ο εξάμεινο, που το διδάσκω εγώ, που ονομάζεται ενσωματωμένα συστήματα. Στα ενσωματωμένα συστήματα, καταρχήν βλέπουμε τι είναι ενσωματωμένα συστήματα, που είναι οτιδήποτε είναι υπολογιστής, δηλαδή έχει μνήμη, έχει επεξεργαστικό στοιχείο, έχει είσοδο-έξοδο, αλλά δεν είναι υπολογιστής. Και υπάρχει αυτό το οικοσύστημα, αυτός ο αθέατος κόσμος, όπως είναι και ο υπότιτλος στο βιβλίο που έχω γράψει κατά ενσωματωμένα συστήματα, μπορεί κάποιος να το επιλέξει και να μάθει περισσότερα για την αρχιτεκτονική, για το Internet of Things, θέματα σχετικά με τη διασύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή η διασύνδεση του φυσικού κόσμου με τον εξωτερικό κόσμο. Είχαμε κάνει και στο εργαστήριο εδώ, αν θυμάστε, περιφερειακά με το ρομπότ, το περιφερειακό ρομπότ και άλλες ασκήσεις, όπως το σηματοδότη. Αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα που συνδέεται με τον εξωτερικό κόσμο. Και σε αυτό λοιπόν το μάθημα, το οποίο είναι, όπως σας είπα, σε ανώτερο εξάμεινο και σας προσκαλώ έστω στην πρώτη διάλεξη να έρθετε να δείτε τι θα μάθετε αν το επιλέξετε. Δημιουργούμε σωματωμένα συστήματα, δημιουργούμε αρχιτεκτονικές συστημάτων, τοποθετούμε αισθητήρια και γενικότερα μαθαίνουμε να δημιουργούμε και να συσχεδιάζουμε υλικό και λογισμικό. Οι κυριότερες κατηγορίες, βλέπουμε, είναι αυτοβιομηχανία, βιομηχανία για τα αεροπλάνα, τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός για την υγεία κτλ. Και πιάνουν, όπως βλέπετε, μεγάλα ποσοστά. Χαρακτηριστικά των ενσωματωμένων συστημάτων είναι ότι εκτελούν ελάχιστες λειτουργίες,
μία, δύο, τρεις λειτουργίες είναι ελάχιστος ο αριθμός. Δεν είναι όπως οι υπολογιστές γενικού σκοπού, όπως αυτοί που έχουμε, όπου μπορούμε να φορτώσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα και να εκτελέσει οποιοδήποτε λειτουργία. Θέλουμε να έχουν ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο, μνήμη εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Μέσα δηλαδή έχουν και flash στον επεξεργαστή. Θέλουμε να τα ελέγξουμε, να είναι αξιόπιστα και έχουν αρκετά πιεστικό time to market, δηλαδή ότι πρέπει να σχεδιαστούν γρήγορα και να βρεθούν στα ράφια των καταναλωτών προκειμένου να έχουν πωλήσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές αρχιτεκτονικές, πάρα πολλοί επεξεργαστές, διαφορετικές μνήμες, λειτουργικά συστήματα, περιφερειακά και ούτω καθεξής. Στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στο σχεδιασμό είναι θέματα λογισμικού, δηλαδή πώς θα φτιάξουμε το πρόγραμμα, σε assembly, σε κάποια άλλη γλώσσα, σε C, θα έχει λειτουργικό σύστημα, Linux, όπως το Raspberry για παράδειγμα. Το σύνολο εντολών, CISC, RISC, εργαλεία ανάπτυξη, υποστήριξη από την εταιρεία, υποστήριξη από την κοινότητα των σχεδιαστών. Η έννοια που είναι συνυφασμένη με τα ενσωματωμένα συστήματα είναι το System on a Chip. Δηλαδή, ένα σύστημα πάνω στο ίδιο υπόστρωμα του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Όπως είναι οι επεξεργαστές που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα. Για παράδειγμα, έχουν, οι επεξεργαστές που έχουν μέσα υποστήριξη για γραφικά, για ήχο, για τηλεπικοινωνίες, για USB, για διαχείριση της οθόνης αφής, του περιφερειακού απεικόνησης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο τσιπάκι. Και αυτό είναι system on a chip. Δηλαδή, αυτά που κάποτε ήταν διακριτά έχουν τοποθετηθεί πάνω στο ίδιο chip προκειμένου να έχουμε καλύτερους χρόνους απόκρισης και μικρότερο κόστος, τόσο ενεργειακό όσο και οικονομικό. Γιατί είναι πιο οικονομικό να κατασκευάσει ένα τσιπάκι παρά πολλά διαφορετικά τσιπάκια. Αυτά λοιπόν τα SOC εμπεριέχουν μικροεπεξεργαστές, επιταχυντές ειδικών λειτουργιών, μνήμη, πηγές χρονισμού, περιφερειακά, ελεκτές για εξωτερικές διεπαφές και πολλά άλλα. Και συνήθως έχουν σύνθετα τέτοια διαγράμματα όπου βλέπουμε τον επεξεργαστή και τη γέφυρα με τα υπόλοιπα στοιχεία που συνδέεται. Βλέπουμε εδώ και τα περιφερειακά εισόδου-εξόδου. Στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα βλέπουμε και την χρήση της FPGA τεχνολογίας υλοποίησης. Έχουμε αρκετές πλακέτες FPGA. Οι FPGA πλακέτες, να τις σκεφτείτε σαν, μπορούμε να πούμε, είναι tabula rasa, δηλαδή ένας κενός πίνακας που εμείς το προγραμματίζουμε αυτό το τσιπάκι να γίνει ό,τι θέλει, ό,τι εμείς θέλουμε. Για παράδειγμα, παίρνουμε μία τέτοιο τσιπάκι, έχουμε πολλά τέτοια, όπως σας είπα, και το προγραμματίζουμε να γίνει x86 επεξεργαστής. Και γίνεται x86, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν x86. Μετά, την επόμενη μέρα, το επαναπρογραμματίζουμε να γίνει ένας επεξεργαστής ARM. Γίνεται και αυτό. Την παρεπόμενη μέρα, κάποιος μπορεί να το προγραμματίσει να γίνει Z80 για να παίξει ένα παιχνίδι arcade, για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες πλακέτες που δίνουν τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίζονται σαν τον πυλό, να τον πλάθει κάθε φορά ο σχεδιαστής, σύμφωνα με τις ανάγκες που θέλει. Και εμείς στο εργαστήριο κάνουμε διάφορα αρχιτεκτονικές, διάφορους επεξεργαστές, τους υλοποιούμε σε FPGA. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, εδώ γίνεται με ένα γραφικό τρόπο που επιλέγουμε τα διάφορα περιφερειακά. Βλέπετε εδώ, επεξεργαστή, μετρητή, επεξεργαστή 2, επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών με μεταβίβαση μηνυμάτων και ούτω καθεξής, τις διευθύνσεις που συνδέονται και την επικοινωνία τους. Μπορούμε λοιπόν και κάνουμε ένα δικό μας τελείως επεξεργαστή και θα ήταν ωραίο κι εσείς να μπορείτε κάποια στιγμή να πείτε δημιούργησα ένα δικό μου επεξεργαστή, ακόμα και έναν 8-bit επεξεργαστή να δημιουργήσετε, αλλά να είναι ολοκληρωμένος επεξεργαστής, δηλαδή να έχει και τα 4 στάδια, fetch, decode, execute, store, και να μπορεί να έχει μια επικοινωνία με το περιβάλλον, τότε είναι κάτι πολύ καλό. Διάφορες οικογένειες ολοκληρωμένων συστημάτων, Intel, ARM, Motorola και ούτω καθεξής. Και όπως σας είπα, έξυπνο πλυντήριο, απλό κινητό τηλέφωνο και έξυπνες μπρίζες που ίσως κάποιοι από εσάς έχετε, δηλαδή
η συσκευή που τοποθετεί σε μια μπρίζα και μια εφαρμογή κινητού μπορείτε και την κλείνετε ή την ανοίγετε, είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα αρκετά διαδεδομένο. Ή ένα κλιματιστικό που έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο και το ανοίγετε για να το κλείνετε, και αυτό είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα. Στο μάθημα λοιπόν αυτό μπορούμε και σχεδιάζουμε και εμείς τέτοια συστήματα και θα σας βοηθήσει λοιπόν καταρχήν να κατανοήσετε τους διάφορους τρόπους σχεδιασμού, επικοινωνίας, πρωτόκολλα και να αυτοματοποιήσετε και στο σπίτι σας διάφορα θέματα. Ξέρετε, το μάθημα αυτό αποτελεί έναυσμα για κάποιον να ασχοληθεί περισσότερο με το σπίτι του, με τα έξυπνα, πώς να κάνει πιο έξυπνο το σπίτι του ή να αυτοματοποιήσει λειτουργίες που θα ήθελε, από το να ανοίγουν τα στόρια μόνα τους μέχρι π.χ. να έχει ένα πιο εξελιγμένο θερμοστάτη ίσως, που να ελέγχει τις θερμοκρασίες σε διάφορους χώρους και να λαμβάνει αποφάσεις. Γενικότερα μπορεί κάποιος να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα σας έλεγα, όταν φτάσετε στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο έτος, ελάτε στο πρώτο μάθημα, γενικότερα στα μαθήματα επιλογής. Ξέρετε, η συμβουλή είναι πάντα πηγαίνετε στο πρώτο μάθημα να δείτε τι έχει να πει ο εκάστοτε καθηγητής και να αποφασίσετε αν θα το παρακολουθήσετε ή όχι. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο, δηλαδή τώρα που μόλις ξεκινήσει το νέο εξάμηνο θα ξεκινήσει το μάθημα αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο μάθημα που διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο είναι τα συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας. Ως τώρα είδαμε λοιπόν αρχιτεκτονικές και επεξεργαστές, αλλά τι γίνεται αν έχουμε μία κλιμάκωση και έχουμε περισσότερους επεξεργαστές είτε στο ίδιο υπόστρωμα είτε σε διαφορετικούς υπολογιστές που όμως επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Το μάθημα λοιπόν που διαπραγματεύεται αυτή την παραλληλία είναι το μάθημα συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας, μάθημα που διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο, επιλογής για κάποιους, υποχρεωτικό κατεύθυνση για κάποιους άλλους. Πάντως, ένα μάθημα που θα σας βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα την αρχιτεκτονική των σημερινών συστημάτων που είναι πολυπύρηνα και έχουν εν γέννη παραλληλία. Ως και οι κάρτες γραφικών πια είναι παράλληλες. Άρα αυτό σας βοηθάει το μάθημα να κατανοήσετε τον παράλληλο κόσμο που ζούμε. Σε αυτό λοιπόν το μάθημα κατανοούμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα της παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας. Παράλληλη επεξεργασία είναι στο ίδιο σύστημα που έχουμε, στο ίδιο motherboard, με το ίδιο λειτουργικό σύστημα να έχουμε πολλαπλούς πυρήνες, ενώ καταμείνει επεξεργασία να έχουμε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές που όλοι μαζί συνεργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος. Η κατανόηση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών. Εμείς στην αρχιτεκτονική συριακά γράφαμε. Οτιδήποτε κάναμε, οτιδήποτε υλοποιήσαμε ήταν συριακό. Δηλαδή, ένα κεντρικό, ένα πρόγραμμα που αποτελούν από διακεκριμένες σειρές, εκτέλεση των εντολών συριακή και εκτελείται μόνο μία εντολή σε κάθε χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα χωρίζεται σε εντολές assembly, όπου στη συνέχεια καταλήγουν στον επεξεργαστή. Η παράλληλη λοιπόν όμως επεξεργασία έρχεται να βοηθήσει το εξής πρόβλημα. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη απόδοση στο σύστημά μας? Κάποτε αυξανόταν συνέχεια η συχνότητα των επεξεργαστών, αλλά επειδή έφτασε σε μια κατάσταση που είχε αυξηθεί πάρα πολύ και η κατανάλωση ενέργειας, σταμάτησε πια αυτή η αύξηση των επιδόσεων μέσω αύξησης της συχνότητας και επιτεύχθηκε μέσω αύξησης των επεξεργαστών. Γι' αυτό λοιπόν τα σημερινά συστήματα έχουν 4, 8, 16 και παραπάνω επεξεργαστές, όπως και οι κάρτες γραφικών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πια να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε αυτά τα παράλληλα συστήματα. Δεν είναι απλό. Αυτά που γνωρίζετε λοιπόν, που ξέρετε και που θα μάθετε στις επόμενες γλώσσες προγραμματισμού που θα ασχοληθείτε, κυρίως είναι συριακά.
Αυτό το μάθημα λοιπόν καλύπτει αυτό το κενό. Το κενό πώς να σκέφτεσαι παράλληλα και πώς να σκέφτεσαι οι επιλογές που κάνεις στο σειριακό πρόγραμμα, πώς επιδρούν γενικότερα και πώς θα έπρεπε να τις... να κάνεις refactoring, να το ξαναγράψεις λοιπόν, να ξαναγράψεις κάποια κομμάτια κώδικα ώστε να γίνουν παράλληλα. Η παράλληλη επεξεργασία λοιπόν είναι το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε instructions, εντολές, πολλαπλές διαφορετικές ροές εκτέλεσης και εκτελούνται σε επεξεργαστές που βρίσκονται είτε στον ίδιο υπολογιστή είτε σε διαφορετικούς υπολογιστές. Η παράλληλη εκτέλεση πλεονεκτεί. Καταρχήν, η παράλληλη υποδομή βρίσκεται σπίτι μας. Όλοι έχουμε έστω, να πω, κινητό τηλέφωνο που έχει multi-core, σταθερό, λάπτοπ, ως και τηλεοράσεις πια είναι πολυπύρηνες. Οι έξυπνες τηλεοράσεις. Άρα, πλεονεκτεί η παράλληλη επεξεργασία. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας παρέχεται αυτή η παράλληλη υποδομή και πρέπει να γνωρίζουμε πώς να την εκμεταλλευτούμε. Γιατί πρέπει να είστε ανταγωνιστικοί. Όταν θα βγείτε έξω, κάποιοι από εσάς θα δουλέψετε στους προγραμματιστές. Εσείς που θα δουλέψετε στους προγραμματιστές, πρέπει να ξέρετε παράλληλη επεξεργασία, παράλληλο προγραμματισμό. Και έρχεται το μάθημα αυτό να καλύψει αυτά τα κενά. Είναι παρελθόν λοιπόν οι σειριακοί υπολογιστές και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε παράλληλα. Βέβαια, υπήρχε και στους σειριακούς επεξεργαστές η παράλληλη επεξεργασία, είχαμε δει του Super Scalar, δηλαδή τους υπερβαθμωτούς επεξεργαστές. Είχαμε αναπτύξει αυτή την αρχιτεκτονική. Είχαμε δει τη διασωλήνωση, το hyperthreading, η υπερκλιμάτωση. Αλλά η full παράλληλη επεξεργασία γίνεται με το να έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές πλήρους λειτουργίας, πλήρους λειτουργικότητας. Έτσι λοιπόν, απαιτείται γνώση το παράλληλο συστημάτων. Βέβαια, στα παράλληλα συστήματα, στη θεωρία, καλύπτουμε και άλλες έννοιες, όπως δίκτυα διασύνδεσης, συνάφεια μνήμης, τεχνικές σχεδίασης παράλληλων αλγορίθμων και θέματα, τα ασφαλώς προγραμματισμό σε C γλώσσα με βιβλιοθήκες OpenMPI και OpenMP. Απαιτεί λοιπόν πολύ καλή γνώση στη C. Οι τέσσερις κατηγορίες θα δούμε στα παράλληλα συστήματα, SISD, SIMD, MISD, MIMD, όπου αναλόγως την κατηγορία έχουμε και άλλο τρόπο προσέγγισης. Υπάρχει λοιπόν και η συμμετρική πολυεπεξεργασία, δηλαδή πολλαπλοί ίδιοι επεξεργαστές που βρίσκονται στο ίδιο σύστημα και εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα. Βέβαια, ο κάθε επεξεργαστής εκτελεί διαφορετικό κομμάτι ή επενεργεί σε διαφορετικά δεδομένα του προγράμματος. Και έχουμε λοιπόν την παράλληλη αυτή επεξεργασία. Υπάρχει το Uniform Memory Access και το Non-Uniform Memory, οι δύο τρόποι πρόσβασης στη μνήμη. Βασιζόμαστε στην τοπικότητα των δεδομένων, δηλαδή όσοι τα δεδομένα είναι κοντά, είτε κοντά χρονικά, είτε κοντά χωρικά. Όπως είχαμε πει και στην κρυφή μνήμη και θα σας ξαναδείξω την διάλεξη της κρυφής μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, το μάθημα συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας, υποχρεωτικό για κάποιους που είναι στην κατεύθυνση, βέβαια, επιλογής για τους άλλους. Σε επόμενο εξάμεινο σας καλώ να έρθετε έστω στο πρώτο μάθημα, να ακούσετε τι έχω να σας πω σε αυτό το μάθημα όταν ξεκινήσει και κάποιος από εσάς σας ενδιαφέρει. Όπως σας είπα, στο μάθημα αυτό, συστήματα παράλληλης επεξεργασίας κάνουμε C. Και μάλιστα, αρκετά πιο προχωρημένα από τη C που γνωρίζετε. Βέβαια, εννοείται ότι απαιτείται η γνώση της C και στη συνέχεια, ένα μάθημα που προηγείται των συστημάτων παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας είναι τα λειτουργικά συστήματα. Να βρω λίγο τη διάλεξη αυτή. Δηλαδή, είναι το μάθημα λειτουργικά συστήματα που βρίσκεται και αυτό σε μεγαλύτερο εξάμεινο. Συγκεκριμένα βρίσκεται στο εξάμεινο
το χειμερινό. Τώρα δηλαδή ολοκληρώνεται και το μάθημα λειτουργικά συστήματα. Στα λειτουργικά συστήματα, αν το επιλέξετε, θα δούμε πώς έχουμε το hardware, πώς μετά έρχεται το επόμενο κομμάτι που είναι το software. Πώς δένει το software με το hardware και γενικότερα το λειτουργικό σύστημα. Γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε το hardware, απαιτείται και το software. Γι' αυτό λέμε και συσχεδιασμό. Και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να είμαστε πιο παραγωγικοί στο hardware, απαιτείται να έχουμε ήδη ένα περιβάλλον που μας βοηθάει προς την ανάπτυξη. Και το λειτουργικό σύστημα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Στο μάθημα λοιπόν των λειτουργικών συστημάτων, που είναι επιλογής πάλι για κάποιους, είναι κατεύθυνσης για κάποιους άλλους, κοιτάμε στη θεωρία τα λειτουργικά συστήματα, διάφορα λειτουργικά συστήματα, FreeBSD, Linux και Windows κυρίως. Στο εργαστήριο έχουμε προγραμματισμό Linux και FreeBSD, Unix να το πω, τερματικό, full, και C. Μα, δηλαδή, γνωρίζοντας C, μπορούμε και δημιουργούμε προγράμματα, κάνουμε compile στο τερματικό και μαθαίνουμε χειρισμό Linux, Unix να το πω καλύτερα. Η κατανόηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα, η παρουσίαση των βασικών υποσυστημάτων. Η συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η δύσχρηση, το έχετε καταλάβει. Θέλει πολλές γραμμές κώδικα για να πετύχουμε κάτι, και ειδικά αν έχουμε ένα hardware που πρέπει να γράψουμε και drivers γι' αυτό, να έχουμε επικοινωνία με το hardware. Το λειτουργικό σύστημα έρχεται να βοηθήσει τον προγραμματιστή. Γιατί? Μας παρέχει ένα abstraction layer, δηλαδή ένα αφαιρετικό επίπεδο που ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι υπηρεσίες ονομάζονται κλήσεις συστήματος και επιτρέπει πολύ εύκολα να προγραμματίσουμε το hardware. Δηλαδή, στη C, για παράδειγμα, κάνουμε open και ανοίγουμε αρχείο. Ενώ στην assembly ήθελε πόσα interrupts να καλέσουμε και αρκετά πιο χρονοβόρο. Το λειτουργικό σύστημα είναι λογισμικό. Απλώς είναι το λογισμικό που αυτό καλεί όλα τα υπόλοιπα λογισμικά. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει μια ευκολία χρήσης, είναι εύχριστο, και από την άλλη μια ευκολία ανάπτυξης στους προγραμματιστές. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτά τα δύο, παρέχει και άλλες υπηρεσίες όπως ασφάλεια για παράδειγμα. Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να δημιουργήσει πολύπλοκο κώδικα χαμηλού επίπεδου, χρησιμοποιεί τις κλήσεις συστήματος και τις συναρτήσεις του λειτουργικού συστήματος. Οι δύο θεμελιώδεις στόχοι είναι η αποδοτικότητα, δηλαδή καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού, άνεση και εξυπηρέτηση, φιλική και απλή χρήση του υλικού. Βρίσκεται πάνω από την ISA. Το Extraction Set Architecture, του επεξεργαστή, βλέπετε το μικροαρχιτεκτονικό επίπεδο, είναι το ISA και εδώ είναι το λειτουργικό σύστημα. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ISA. Βλέπετε εδώ hardware, λειτουργικό σύστημα, βοηθητικά προγράμματα και υπόλοιπες εφαρμογές. Η ιεράρχηση των λειτουργικών συστημάτων κρύβει την ανεμορφία του διαφορετικού υλικού. Πια, για παράδειγμα, λέμε Windows 10 έχουμε. Δεν αναφερόμαστε στο τι έχουμε από κάτω hardware, τι επεξεργαστή, τι κάρτα γραφικών, τι κάρτα δικτύου κ.ο.κ. Άρα, σε οποιοδήποτε Windows 10 μηχάνημα, για παράδειγμα, αν πάει κάποιος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Κρύβεται αυτή η ανεμορφία. Γι' αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Και προγράμματα μπορούμε εύκολα να τα μεταφέρουν σε πολλαπλές αρχιτεκτονικές. Για παράδειγμα, αν η κάρτα γραφικών που έχουμε υποστηρίζει DirectX που θέλει ένα παιχνίδι, μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι ομοίως και σε άλλο σύστημα με τελείως διαφορετικά specs που όμως έχει πάλι την ίδια υποστήριξη DirectX. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε εύκολα εφαρμογές από ένα σύστημα στο άλλο χωρίς να μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτή η διαφορετική ποικιλία στο hardware. Είναι λοιπόν μια μορφή προτυποποίησης που χρησιμοποιεί σαφώς ορισμένες διαπαφές για δημιουργία αρχείου, εγγραφή αρχείου κτλ. Για να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν σε πλήθος αρχιτεκτονικών. Τα πρώτα ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα παρουσιάστηκαν το 1960. Εκατοντάδες λειτουργικά συστήματα έχουν παρουσιαστεί από τότε και έχουν διαφορετικούς στόχους. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, γενικού σκοπού, διακομιστές, ενσωματωμένα συστήματα κτλ. Διαφορετικές εταιρείες.
κοινότητες εθελοντών που και αυτές και αυτοί βοηθούν οι εθελοντές στην ανάπτυξη των λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικό hardware. Τα βασικά υποσυστήματα είναι διαχείριση μνήμης, διαχείριση αρχείων, χρονοπρογραμματισμό διεργασιών, διαχείριση και προστασία πόρων, διαχείριση εισόδου-εξόδου. Όλα αυτά βέβαια αναλύονται σε βάθος στην αντίστοιχη ενότητα στα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχει εικονική μνήμη των λειτουργικών συστημάτων που μας δίνει την ψευδέστηση ότι έχουμε πολύ περισσότερη μνήμη από όσοι έχουμε πραγματικά. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε 4 GB RAM και virtual memory 8 GB. Και επειδή έχουμε αυτή την virtual memory που είναι εικονική μνήμη, μπορούμε να τρέξουμε παραπάνω εφαρμογές. Άρα αυξάνεται ο βαθμός πολυδιεργασίας του συστήματος. Είναι πολύ χρήσιμη η εικονική μνήμη. Βέβαια, υπάρχουν κάποια προβλήματα, ασφάλεια, αδιέξοδα, πρόβλημα χρονοδρομολόγησης, ανάκαψη ύστερα αποσφάλματα και άλλα που τα αναλύουμε στο αντίστοιχο μάθημα. Για περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, υπάρχει αυτό το μάθημα, τα λειτουργικά συστήματα. Πάλι σας προσκαλώ, αν είναι επιλογή στο μάθημα, να έρθετε έστω στην πρώτη διάλεξη, να ακούσετε τι έχω να σας πω. Να προσθέσω ότι τα λειτουργικά συστήματα είναι ένα μάθημα που, επειδή έρχεστε σε τόσο έντονη επαφή με το τερματικό και τη γραμμή εντολών, και να σας δείξω για παράδειγμα με αυτή τη μαύρη οθόνη. Μπαίνετε στο Zafora, αυτό που βλέπετε, και συνεχώς προγραμματίζετε σε αυτή τη μαύρη οθόνη. Εδώ δίνετε εντολές. Για παράδειγμα, χου. Μόνο εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο σύστημα, όπως φαίνεται. Λοιπόν, έρχεσαι σε έντονη επαφή με το λειτουργικό σύστημα του Unix. Αυτό το φλοιό. Αυτή τη μαύρη οθόνη που βλέπετε. Είναι το μοναδικό μάθημα που έρχεστε τόσο κοντά με το Unix στο πρόγραμμα σπουδών που είμαστε. Και αυτό σας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν βγείτε έξω, γιατί η γνώση του Linux, υπάρχουν εταιρείες που την αποζητούν. Την επιδιώκουν. Επιδιώκουν οι μηχανικοί που θα δουλέψουν να ξέρουν Unix. Και γι' αυτό λαμβάνω εγώ μηνύματα ύστερα από χρόνια, όταν κάποιος τελειώσει και πάρει το δίπλωμα του μηχανικού, λαμβάνω μηνύματα ότι τα λειτουργικά συστήματα ήταν από τα πιο χρήσιμα μαθήματα, γιατί απέκτησε ο εκάστοτε φοιτητής δεξιότητες που τις χρησιμοποιήσε και χάρη στη γνώση του Linux μπόρεσε και βρήκε κάποια καλή εργασία. Δηλαδή, είναι μια δεξιότητα η χρήση του Linux, επειδή είναι ένα λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται. Άρα η γνώση του Linux που αποκομίζει κάποιος και από τα λειτουργικά συστήματα, αλλά και από τα συστήματα παράλληλης κατανέωσης επεξεργασίας, το βοηθάει να έχει αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους που δεν το γνωρίζουν. Καλό είναι λοιπόν να έχετε αυτό το εργαλείο στη φαρέτρα σας. Ναι, ακούω. Κάποια ερώτηση? Είπατε Unix ή Linux? Όλα είναι το ίδιο. Βασικά, κοίταξε, γίνεται. Το σύστημα αυτό που κάνουμε τις εργασίες μας είναι FreeBSD. Το FreeBSD είναι ένα λειτουργικό σύστημα που μοιάζει σαν το Linux, και όλα αυτά είχαν ξεκινήσει από το Unix. Δηλαδή, όπως το Unix, για παράδειγμα, δίνει σελές, έτσι και εδώ δίνει σελές, όπως βλέπεις. Δηλαδή, όπως το Unix θα έγραφες VI Edit, είτε Unix, είτε Linux, είτε FreeBSD, είτε σε εντολές. Άρα, αυτά που κάνουμε, τα εκτελούμε σαν ένα μηχάνημα FreeBSD, αλλά είναι ακριβώς ίδια, είτε τα κάνει στο Linux, και κάποιοι τα κάνουν και Linux σπίτι τους, αν δεν θέλουν. Έχουν, στο μάθημα στα λειτουργικά συστήματα και στα παράλληλα συστήματα χρησιμοποιούμε στους servers που εγώ έχω στήσει και φροντίζω και διαχειρίζομαι εδώ στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, από μακριά, από το σπίτι, ο καθένας συνδέεται μέσω ασφαλής απομακρυσμένης σύνδεσης SSH με αυτούς τους servers και μπορεί και εκτελεί και εντολές. Αλλά ό,τι και να κάνει, είναι Linux, είναι FreeBSD που είναι ακριβώς ίδιο με το Linux, που είναι ίδιο με το Unix. Άρα, το ίδιο και το αυτό γίνεται. Και αυτές λοιπόν οι δεξιότητες των λειτουργικών συστημάτων τύπου Unix, να το πω έτσι, βοηθάνε στο να βρει κάποιος εργασία σε εταιρείες που χρησιμοποιούν το Linux. Γιατί δεν είναι μόνο Windows, υπάρχει βέβαια η πλειονότητα είναι Windows, αλλά υπάρχουν και εργασίες που θέλουν Linux. Γιατί να μην έχετε αυτή τη γνώση να μπορέσετε να χτυπήσετε μια τέτοια εργασία? Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας έλεγα να το επιλέξετε, να το παρακολουθήσετε. Ελάτε έστω στο πρώτο μάθημα,
ή ψάξτε να δείτε για το Linux, πόσο υπάρχει ζήτηση για το Linux. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 5. Ώρα για ένα διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι το Lottery είναι ανοιχτό. Για να δούμε λίγο που είναι το Lottery. Έχει ανοίξει λοιπόν για να συνδεθείτε και να δηλώσετε για το τελευταίο Lottery την εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να δούμε, για αυτό το τελευταίο τεστ. Θα κάνουμε 10 λεπτά διάλειμμα. Μπείτε όμως και στο QAUWMGR να αξιολογήσετε το μάθημα, να πείτε και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν χρειάζεται μόνο να είναι μόνο τα αρνητικά ενδεχομένως, αλλά πείτε και τα θετικά. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μην θέλει lottery, να μην θέλει quiz, να μην θέλει άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχω εισάγει και βοηθάνε κατ' εμέ στο να ασχοληθεί κάποιος με το μάθημα και να αποκομίζει δεξιότητες. Πείτε μου όμως τη γνώμη σας, αν πιστεύετε ότι δεν βοηθάνε και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γράψτε το και θα το λάβω σοβαρά υπόψη, και αλλιώς αυτές όλες οι λειτουργίες, αυτά όλα τα εργαλεία τα χρησιμοποιώ και στα επόμενα μαθήματα, δηλαδή και στα λειτουργικά και στα παράλληλα. Οπότε οι προτάσεις σας, μπορεί κάποιος να πει εγώ το πέρασα το μάθημα, το περνάω τώρα και τα λοιπά, δεν θα ασχοληθώ. Ναι, μπορεί όμως σε επόμενο μάθημα που θα έχουμε μαζί να έχει προτείνει κάτι και να το υιοθετήσω και να βελτιωθεί και να το δει και μπροστά του. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστροφή, μόλις λήξει το lottery, σε 7 λεπτά δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μεταβούμε στο lottery. Για τη διενέργεια της κλήρωσης. Λοιπόν, lottery. 27 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και όπως βλέπετε, ο Γιάννης είναι αυτός που επιλέχθηκε στο τελευταίο lottery. Γιάννη, είσαι συνδεδεμένος. Okay. Λοιπόν. Κλείσω λίγο κάνα παράθυρο. Για την αρχιτεκτονική υπολογιστών, το εργαστήριο έχει αυτό το κωδικό σήμερα. Ξέρεις τη διαδικασία, 30 λεπτά, το πάτησα, ναι, φορτώνει. Τριάντα δευτερόλεπτα, set, είμαστε έτοιμοι. Για να διαβάσουμε. Μετά τη χρήση εντολής Move AX 1234H, οι καταχωρητές έχουν τις τιμές και μας δίνει κάποιες τιμές, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Να σημειώσω κι εγώ. Πας. Άρα σημειώνω. Έχεις 0,25 και πάμε στην επόμενη. Oh. Ωραία. Λοιπόν, ένας προγραμματιστής θέλει να μετατρέψει σε assembly έναν άσκη αριθμό που βρίσκεται στον κατεχωρητή αλφα-χάι σε καθαρό. Ποια εντολή θα χρησιμοποιήσει? 30 δευτερόλεπτα. C, αποβολή, σωστή απάντηση.
Έχεις λοιπόν ακόμα ένα 0,25. Είσαι στο 0,50. Και πάμε. Δεν μας οδέχεται. Καλά, άσπα της παράληψη. Λοιπόν, για να γράψουμε τιμή 9 σε ένα πίξελ που έχει μετατόπιση SI από την αρχή της μνήμης, θα δώσουμε την εξής εντολή. 30 δευτερόλεπτα. Public, ενεργοποιείτε το poll. Όλοι σας έχετε αυτή τη στιγμή ένα poll και καλείστε να βοηθήσετε τον συναδελφό σας, τον Γιάννη. Προκειμένου να απαντήσει. Έχουμε 30% των απαντήσεων ως τώρα, στα 20 δευτερόλεπτα που εκτελείται το poll. Είμαστε στα 50 δευτερόλεπτα, αλλά 10 δευτερόλεπτα θα είναι ενεργό το poll. 60% συμμετοχή για την ώρα. Είμαστε στο 1 λεπτό, οπότε θα το κλείσω τώρα. Και σας κάνω share τα αποτελέσματα για να τα δείτε. Βλέπετε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να τα εμφανίσω και στην οθόνη αυτή. Και ο Γιάννης καλείται τώρα να απαντήσει και απαντάει το Β, που έχει ψηφίσει και η πλειοψηφία. Β, λοιπόν. Υποβολή. Προσπαθώ τώρα να καταλάβω τι γίνεται. Χεζοκούρτ, ναι. Directory not found. Ποια διαδρομή δεν βρήκε. Για να ψάξω λίγο αυτή τη διαδρομή, να δούμε τι γίνεται. Σβήστηκε μάλλον. Θα τη δημιουργήσουμε αυτή τη διαδρομή. Για κάποιο λόγο το temp αρχείο δεν μπορεί να βρει. Εντάξει, είναι σωστή όπως βλέπουμε. Το πήρε. Άρα είχε... Φάκελος είχε πάθει κάτι. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Άρα, το έχεις και αυτό. 5, είσαι στο 0,75 αυτή τη στιγμή. Επόμενη απάντηση. Σας δίνονται παρακάτω δηλώσεις. Ποιο στοιχείο βρίσκεται στη θέση DS1. 30 δευτερόλεπτα. Αυτές είναι και ερωτήσεις που ενδέχεται να δείτε την Τετάρτη. Αύριο στην εξέταση, όσοι έχετε εξέταση κώδικα, τέτοιες ερωτήσεις θα κληθείτε να απαντήσετε. Α. Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος. DS του 1. Υποβολή. Η σωστή είναι η D. Το στοιχείο λοιπόν είναι το δολάριο, γιατί μετά το ε είναι το δολάριο. Εδώ είναι το 0 και εδώ είναι το 1. Λοιπόν, 0,75. Άρα, ο Γιάννης αποκόμισε 0,75 και αυτό ήταν το lottery. Πείτε τη γνώμη σας πάντως στο QAUWGR κατά πόσο βοηθάει το lottery, πόσο θα θέλατε να υπάρχει, ίσως κάποιες προτάσεις βελτίωση. Βέβαια,
να μπορούν να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, μια πρόταση που μου είχε πει κάποιος φοιτητής ήταν ότι και αυτοί που συμμετέχουν και βρίσκουν σωστές απαντήσεις να λαμβάνουν έστω ένα ποσοστό βαθμολογίας κάτι, αλλά αυτό δεν το παρέχει το Zoom αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, εγώ στο Zoom δεν μπορώ να δω και φοιτητές πάτησαν, επέλεξαν ποια επιλογή και να το βλέπα. Έστω έχω μια λίστα 30 φοιτητές, θα δώσω σε όλους συν 0,25. Δηλαδή, να σκεφτούμε και την πρακτική πλευρά του θέματος. Αν προτείνετε κάτι, λοιπόν, αν μπορείτε να προτείνετε και πώς να υλοποιηθεί, μπορεί να πει κάποιος, υπάρχει αυτό το website, ας πούμε, online, που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ίσως για το polling, όπου μετά μπορεί με αυτή τη λίστα να γίνει κάτι άλλο. Αν είναι πρακτική η συμβουλή και η πρόταση που θα κάνετε, θα την εξετάσω εφόσον μπορεί να γίνει και δεν θα απαιτηθεί να κάτσω να γράψω άλλες εκατοντάδες γραμμές κώδικα όπως όλα αυτά τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί θέλουν πολύ κόπο όλα αυτά τα πληροφοριακά συστήματα. Γι' αυτό οι προτάσεις σας, αν έχουν και αυτά τα hints, βοηθάνε καλύτερα να υλοποιηθούν. Λοιπόν, κλείνουμε τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα, σχετικά με την ιεραρχία μνήμης. Γενικότερα, ξέρετε, έχουμε από τη μία τον επεξεργαστή, όπου έχει κρυφές μνήμες και η κρυφή μνήμη στη συνέχεια επίπεδου 1, 2, 3 συνδέεται στην εξωτερική στη RAM. Στη RAM αποθηκεύονται δεδομένα, όμως δεδομένα αποθηκεύονται και στο σκληρό δίσκο και ούτω καθεξής, δημιουργώντας μια ιεραρχία μνήμης, ιεραρχία αποθήκευσης. Και αυτό είναι ο σκοπός της ενότητας. Το πρόβλημα του περιορισμένου μεγέθους της αργής εξωτερικής μνήμης, κατανόηση και σημαντικότητα της ιεραρχίας μνήμης, τεχνική αύξηση των επιδόσεων. Θα θέλαμε, λοιπόν, να έχουμε μια άπειρη μνήμη, αρκετά γρήγορη. Αυτό δεν είναι εφικτό. Καταρχήν, δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Ή θα έχουμε πολύ μεγάλη μνήμη, αλλά αργή, ή πολύ μικρή μνήμη και πολύ γρήγορη. Και ανέκαθεν, το ποσό της μνήμης δεν ήταν αρκετό. Συνεχώς, οι προγραμματιστές κυρίως θέλουν περισσότερη μνήμη. Απαιτείται συνεχώς μεγαλύτερο ποσό μνήμης, ο ιδανικός υπολογιστής θα είχε απεριόριστη χωρητικότητα μνήμης. Εδώ είναι και η ρίση του Bill Gates που είχε πει 640 kilobyte, θα ήταν ικανοποιητικά. Το είχε πει πριν 40-50 χρόνια πίσω. Ασφαλώς καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις προβλέψεις στους υπολογιστές. Και υπάρχει ένα χάσμα που συνεχώς αυξάνεται ανάμεσα στη μνήμη και στον επεξεργαστή. Ένα χάσμα 60% του χρόνου που αυξάνεται. Γιατί οι επεξεργαστές και ή τα πολυπύρηνα συστήματα αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι μνήμες. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η ολοένα και αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα στις επιδόσεις. Τι ισχύει για τις μνήμες? Πιο μικρός χρόνος προσπέλασης, μεγαλύτερο κόστος ένα bit, μεγαλύτερο μέγεθος, μικρότερο κόστος ένα bit, μεγαλύτερο μέγεθος, πιο μεγάλος χρόνος προσπέλασης και μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος πρόσβασης ένα bit. Γενικά για την ιεραρχία μνήμης έχουμε, είπαμε, όλα αυτά τα επίπεδα. Το χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται πιο κοντά στον επεξεργαστή. Όσο πλησιάζουμε τον επεξεργαστή, το κόστος ένα bit αυξάνει. Η χωρητικότητα μνήμης μειώνεται. Για παράδειγμα, σκεφτείτε κρυφή μνήμη στον επεξεργαστή. Η μνήμη δηλαδή που βοηθάει τον επεξεργαστή να αποθηκεύει πληροφορίες που είχαν γίνει πρόσβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι τεχνολογία SRAM. Ενώ η RAM είναι τεχνολογία DRAM, η RAM του συστήματος. Και το κόστος ένα bit στη RAM είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος της κρυφής μνήμης του επεξεργαστή. Η χωρητικότητα μνήμης του επίπεδου μειώνεται, η ταχύτητα πρόσβασης αυξάνει, η ενέργεια πρόσβασης μειώνεται και η συχνότητα πρόσβασης αυξάνει. Και δημιουργείται, λοιπόν, μία ιεραρχία μνήμης που υπάρχει σε κάθε υπολογιστικό σύστημα. Η αργή μνήμη είναι φθηνή, η γρήγορη μνήμη είναι ακριβή. Δεν υπάρχει μέσος αριθμός από επίπεδα. Μπορούμε να προσθέσουμε και ως επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης και το cloud storage. Δηλαδή ένα Google Drive, για παράδειγμα, που αποτελεί και αυτό το τμήμα της ιεραρχίας μνήμης. Η ιεραρχία μνήμης εκμεταλλεύεται με επιτυχία την τοπικότητα των αναφορών. Η τοπικότητα είναι είτε χωρική, δηλαδή αν είχαμε πρόσβαση σε μια διεύθυνση X,
τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει πρόσβαση και στην X συν 1 διεύθυνση, στη διπλανή διεύθυνση ή στην προηγούμενη διεύθυνση. Αυτή είναι η χωρική τοπικότητα. Και υπάρχει και η χρονική τοπικότητα, που σημαίνει ότι αν έγινε πρόσβαση σε μια διεύθυνση X, τότε με μεγάλη πιθανότητα μετά από πολύ λίγο καιρό θα έχουμε πάλι πρόσβαση στην ίδια διεύθυνση X. Είναι η χωρική και η χρονική τοπικότητα, όπου αυτά υπάρχουν στα προγράμματα που εμείς δημιουργούμε. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε τα προγράμματά σας, θα δείτε ότι παρουσιάζουν μια χωρική και χρονική τοπικότητα. Τα προγράμματα λοιπόν έχουν την τάση να χρησιμοποιούν δεδομένα και δουλειές που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα ή που είναι κοντά. Ο στόχος λοιπόν της αλληλεγγύης μνήμης είναι να παρέχετε ένα υποσύστημα με κόστος να πάει τόσο χαμηλό όσο το πιο φθηνό κόστος και χωρητικότητα όσο η χωρητικότητα του μεγαλύτερου επίπεδου μνήμης. Το 90% του χρόνου εκτέλεσης καταναλώνεται στο 10% του κώδικα, 90-10, αυτοκανόνας 90-10. Έχουμε λοιπόν επεξεργαστή, κρυφή μνήμη, μνήμη, είσοδοι-έξοδοι και δίσκοι. Ιδιότητες, βλέπετε εδώ πέρα, εδώ είναι καταχωρητές, το χαμηλότερο επίπεδο μνήμης. Μετά έχουμε κρυφή μνήμη, 1, 2 και 3 επίπεδο, κεντρική μνήμη RAM, σκληρή δίσκη και εγώ θα έλεγα μετά και δικτυακή δίσκη. Και βλέπετε, όσο πιο κοντά στον επεξεργαστή είναι, τόσο μικρότερη είναι η χωρητικότητα της μνήμης. Δηλαδή, ένας καταχωρητής σε εμάς 16 bit αποθηκεύει. Ενώ όσο απομακρυνόμαστε, τόσο είναι και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Και επίσης χρόνος πρόσβασης. Οι καταχωρητές έχουν τον καλύτερο χρόνο πρόσβασης. Πολύ γρήγορη πρόσβαση γίνεται. Ενώ όσο απομακρυνόμαστε, π.χ. στη RAM, στους δίσκους κτλ., ο χρόνος πρόσβασης γίνεται πιο αργός. Και το κόστος. Οι καταχωρητές έχουν το πιο ακριβό κόστος ανά byte. Σε αντίθεση με το σκληρό δίσκο που έχει το χαμηλότερο κόστος. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις ιδιότητες της κρυφής μνήμης. Κάθε επίπεδο έχει δεδομένα που είναι υποσύνολο του μεγαλύτερου επίπεδου, υποσύνολο και ούτω καθεξής. Βλέπουμε εδώ άλλο γράφημα για την ιεραρχία μνήμης. Βλέπετε αυτό το τριγωνάκι που βοηθάει να κατανοήσουμε την ιεραρχία μνήμης, που δείχνει το μέγεθος. Όσο πιο κοντά στον επεξεργαστή, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της μνήμης. Και ασφαλώς συνδέεται και με το κόστος. Όσο πιο κοντά στον επεξεργαστή είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος ανά bit. Υπάρχει έννοια του block, δηλαδή μεταφέρονται συνήθως ανά block τα δεδομένα και οι κρυφές μνήμες έχουν μέγεθος block. Υπάρχει κέρδος και στην κατανάλωση ενέργειας και στις επιδόσεις ενός συστήματος με την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, όπως βλέπουμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε δηλαδή ενεργειακά έχουμε 21% με τη χρήση της ιεραρχίας μνήμης, αυτό το παράδειγμα με αυτά τα νούμερα. Και με την απόδοση έχουμε αντί για 2.000 κύκλους, 520 κύκλους. Δηλαδή επιτυχάνεται καλύτερη απόδοση και αυτό γιατί στα χαμηλότερα επίπεδα μνήμης έχουμε πιο γρήγορους χρόνους πρόσβασης. Άρα δεδομένα που βρίσκονται σε αργή μνήμη μπορούμε να τα φέρουμε κοντά στον επεξεργαστή σε πιο γρήγορη μνήμη όπως την κρυφή μνήμη και να έχουμε κέρδος στις επιδόσεις. Υπάρχει λοιπόν και η κρυφή μνήμη δίσκου και γενικότερα είναι αυτή η έννοια της ιεραρχίας. Πρέπει από αυτή τη διάλεξη να θυμόμαστε. Υπάρχει ιεραρχία μνήμης στους υπολογιστές και τι ιδιότητες έχει ως προς το μέγεθος, την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση και το κόστος. Και από την άλλη υπάρχει τοπικότητα η χωρική και η χρονική. Και αυτή η τοπικότητα έρχεται να εκμεταλλευτεί η κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη λοιπόν είναι μία μνήμη που τοποθετείται. Παλιά ήταν εκτός του επεξεργαστή, πια είναι μέσα στον επεξεργαστή. Κρυφή μνήμη επίπεδου 1, 2 και 3. Και βρίσκεται μέσα στον επεξεργαστή και επιταχύνει την επικοινωνία με τη RAM. Μπορούμε να την παρομοιάσουμε σαν ένα ψυγείο σε μια κουζίνα. Αν δεν είχε ο μάγειρας στο ψυγείο, κάθε φορά που ήθελε κάτι θα πρέπει να πάει στο μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ να το πάρει. Από τη στιγμή όμως που έχει το ψυγείο, μπορεί να πάρει και μεγαλύτερες ποσότητες και να τις έχει αποθηκεύσει προσωρινά στο ψυγείο. Ονομάζεται κρυφή σκιώδη μνήμη. Βρίσκεται πια εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος, επίπεδου 1, 2 και 3, με διάφορα configuration, πολλαπλή επίπεδα κρυφής μνήμης. Η Von Neumann έχει μια κοινή μνήμη για δεδομένα και εντολές και μπορεί να έχει μια ενοποιημένη κρυφή μνήμη τόσο για εντολές και δεδομένα, όσο ξεχωριστή split cache για εντολές και split για δεδομένα. Βλέπετε σε αυτό το σημείο ο επεξεργαστής μιλάει με την κρυφή μνήμη,
όπου η κρυφή μνήμη είναι εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος, είναι πολύ γρήγορη μνήμη, είναι τεχνολογίας SRAM και φέρει αντίγραφα και εντολών και δεδομένων. Όταν λέμε φέρει αντίγραφα εντολών, είναι του κώδικα μηχανής, εννοείται. Και υπάρχει και επικοινωνία με τη RAM, όπου γίνεται η αντιγραφή αυτών των δεδομένων. Ενώ υπάρχει και η άλλη αρχιτεκτονική που έχουμε ξεχωριστή κρυφή μνήμη για instructions, ξεχωριστή για δεδομένα και γίνεται αυτή η επικοινωνία πάλι με τη μνήμη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το CPU-Z για να δούμε πληροφορίες σχετικά με το σύστημά μας. Βλέπουμε εδώ ότι σε αυτό τον επεξεργαστή, Intel Core J7860, βλέπουμε ότι έχει L1 data, έχει μία επίπεδου 1 κρυφή μνήμη, CAS, κρυφή μνήμη για δεδομένα, το οποίο βλέπουμε είναι 2x32 kilobyte και είναι 8-way. Και είναι 2x32 γιατί έχουμε 2 cores σε αυτό το σύστημα. Τώρα που το λέει, τον αριθμό των cores δεν το βλέπω σε αυτό το σημείο να το αναγράφει κάπου. Το λέει εδώ κάτω. Έχουμε 2 cores, γι' αυτό έχουμε 2x32 kilobyte για το κάθε... Για το κάθε core είναι ξεχωριστή μνήμη και είναι δεδομένα. 32 kilobyte μόνο για δεδομένα. 8 δρόμων. 8 δρόμων σημαίνει 8 αντίγραφα. Δηλαδή 8 διαφορετικών 8 set, να το πω έτσι. Και εδώ 32 kilobyte στις 4 δρόμων είναι μόνο για εντολές. Ενώ έχουμε και επίπεδο 2, 256 kilobyte, όπου εδώ βλέπετε δεν διαφοροποιεί instruction data, είναι unified, είναι και τα δύο εδώ πέρα, για κάθε core βέβαια ξεχωριστό, 8 δρόμων, και μία επίπεδο 3, 8 MB, που και εδώ δεν τα διαφοροποιεί, και έχουμε 16 δρόμων. Και ασφαλώς διαφημίζονται οι κρυφές μνήμες, όσο περισσότερη κρυφή μνήμη έχει ένας επεξεργαστής, όσο πιο γρήγορος είναι. Ο αριθμός των γραμμών της κρυφής μνήμης είναι σημαντικά μικρότερος από τις γραμμές της κύριας μνήμης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν όλες αυτές οι γραμμές της κύριας μνήμης, της RAM, απεικονίζονται πάνω σε γραμμές της κρυφής μνήμης. Η κρυφή μνήμη χωρίζονται σε γραμμές οι οποίες αποτελούνται από ένα αριθμό από byte. Η κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης ονομάζεται block line και αποτελείται από, βλέπετε, tag, data blocks και valid bit. Έχει λοιπόν δεδομένα, data, τα bit διεύθυνση, τα tag και περισσότερα τα bit για κάποιες εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές κρυφής μνήμης. Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές. Τώρα, ο επεξεργαστής όταν θελήσει πρόσβαση στη RAM, πρώτα ρωτάει την κρυφή μνήμη αν έχει αντίγραφο της αντίστοιχης διεύθυνσης. Αν έχει, η κρυφή μνήμη το στέλνει και υπάρχει πολύ γρήγορη επικοινωνία. Όμως, αν δεν το έχει αυτό το αντίγραφο, τότε η κρυφή μνήμη, τότε έχουμε μια αστοχία όπως ονομάζεται, αστοχία κρυφής μνήμης, ένα CAS miss, και η κρυφή μνήμη επικοινωνεί με το διάπλο συστήματος για να φέρει τα δεδομένα που έχει ζητήσει ο επεξεργαστής. Όσο πιο μεγάλη η κρυφή μνήμη, τόσο πιο αργή, όσο πιο μεγάλη η κρυφή μνήμη, τόσο απαιτείται μεγαλύτερο επαδόν στην επιφάνεια, είναι, επειδή είναι SRAM, και ένα επεξεργαστή όπως ο 5M4 έχει 8 kB L1 και 256 kB L2. Υπάρχουν και επιπρόσθετα bit στις γραμμές κρυφής μνήμης. Ένα από αυτά είναι το V-bit, από το valid bit, κατά πόσο είναι έγκυρα τα στοιχεία ή όχι. Θεμελιώδης έννοια σχετικά με τις κρυφές μνήμης είναι τοποθέτηση block, σε πού θα τοποθετηθεί το block, πώς θα βρεθεί το block, πώς θα γίνει αντικατάσταση και πολιτική ενημέρωση. Direct map είναι μια πράξη απλό μόντζουλο, δηλαδή μόντζουλο με αριθμό γραμμών της κρυφής μνήμης. Άρα βλέπετε εδώ η διεύθυνση 0, αν έχουμε 4, 0 μόνο 4 είναι το υπόλοιπο το mod, καταλήγει στην γραμμή 0 της κρυφής μνήμης. Το 1, 1 mod 4 καταλήγει στο 1, 2 mod 4 στο 2, 3 mod 4 στο 3, 4 mod 4, 0. Γιατί 4 δια 4, υπόλοιπο 0. Το mod είναι η πράξη του υπολείπου. Αυτό τι σημαίνει, ότι και η διεύθυνση 0 και η διεύθυνση 4 καταλήγουν στην ίδια γραμμή. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που διαφοροποιεί τη γραμμή. Και αυτός ο μηχανισμός είναι τα bit στο tag.
Έχουμε ένα παράδειγμα, αν έχουμε μια κρυφή μνήμη 32 kilobyte με μέγεθος 1 byte, τότε έχουμε τόσες γραμμές του 1 byte. 32768 indexes. Η διεύση μνήμης 4875 κάνουμε την πράξη με το mod και βρίσκουμε ότι είναι 6339. Επίσης όμως και μια άλλη διεύση καταλήγει σε αυτό, 6339. Άρα το ερώτημα επανέρχεται πάλι, αν έχουμε κάτι στην κρυφή μνήμη 6339, ποια διεύση θα είναι? Θα είναι αυτή η 4879-7891, η 4875-123 ή κάποια άλλη? Και όπως σας είπα, έρχεται το tag, η ετικέτα, να καθορίσει το τι γίνεται. Και βλέπουμε σε αυτό το σχήμα, έρχεται μια διεύση της μνήμης, όπου αυτή τη διεύθυνση την χωρίζουμε σε κάποια στοιχεία, στην ετικέτα και στη γραμμή. Και υπάρχει βέβαια και η λέξη που δεν το έχουμε δει ακόμα και αναλόγως, γιατί για την ώρα θεωρούμε ότι είναι η λέξη ίσον ένα byte, οπότε το αγνοούμε αυτό. Άρα χωρίζουμε τα δύο κομμάτια, ετικέτα και γραμμή. Τώρα ίσως σε αυτό το σημείο να κάνω share ένα blackboard για να το δούμε. Για να κάνω λίγο share screen. Οπότε σταματάω λίγο αυτό το share και θα ενεργοποιήσω ένα black screen share, whiteboard δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε, όπως σας έχω πει, μία διεύθυνση. Αυτή είναι μία διεύθυνση, για παράδειγμα, ας δώσω μία εικονική διεύθυνση. Έστω έχουμε τη διεύθυνση 3α, β, β. Συντύχτη αυτή η διεύθυνση. Χωρίζουμε αυτή τη διεύθυνση, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε στο διαδικό σύστημα. Το 3 ξέρουμε ότι είναι 0, 0, 1, 1. Και το α είναι το 10. Δηλαδή, 1, 0, 1, 0. Το β είναι το AB, το 11. 1, 0, 1, 1. Και το άλλο β πάλι αυτό 1, 0, 1, 1. Ας το γράψω καλύτερα με μεγαλύτερα γράμματα. Άρα έχουμε 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διεύθυνση. Αυτή είναι, ας γράψω address, και θα πρέπει να χωρίσουμε κάπου, δεδομένου ότι, ξέρετε, η διεύθυνση χωρίζεται στην απλή μορφή σε δύο τμήματα. Το ένα είναι η γραμμή, αριθμός γραμμής, και το άλλο είναι το tag. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε πού θα χωρίσουμε αυτό εδώ πέρα. Εδώ δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, για παράδειγμα, πόσες γραμμές είναι. Για να βρούμε τον αριθμό των γραμμών, μπορεί να μας το έχει πει. Για παράδειγμα, έστω μας έχουν πει ότι έχουμε 1024 γραμμές. Έστω μας το έχει πει αυτό εδώ πέρα, ότι έχουμε 1024 γραμμές. 1024 γραμμές, πόσα bit για να διευσιδοτηθούν απαιτούνται? Οι 1024 γραμμές, δεδομένου ότι 2 στη δεκάτη ίσον 1024, σημαίνει ότι 10 bit απαιτούν. Άρα σε αυτό το πρόβλημα, εφόσον έχουμε μια διεύθυνση, αυτή η διεύθυνση που μας έχει δοθεί, για παράδειγμα, είναι 4, 4, 4, 16, 16 bit. Περιμένετε λίγο να το γράψω καλύτερα. Είναι 16 bit. Έχει λίγο κρύο εδώ στο χώρο, γιατί έχουν χαλάσει τα καλοριφέρ, οπότε λίγο είναι παγωμένα τα χέρια μου. 16 bit. Άρα τα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτά τα 10, εδώ τραβάω τη γραμμή, αυτά τα 10 bit, ως εδώ, είναι τα index bit. Index bit. Και δείχνουν τον αριθμό γραμμής. Τα υπόλοιπα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6.
τα υπόλοιπα 6 bit είναι το tag. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή η διεύθυνση θα πρέπει, αφόσον χωρίστηκε στο index πίσω tag, να πάμε στην κρυφή μνήμη. Κάπου θα έχουμε λοιπόν μια κρυφή μνήμη με πάρα πολλές γραμμές και θα έχει από τη μία στήλη το tag και από την άλλη θα έχει το data, τα δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε ποια γραμμή, στη γραμμή που δείχνει αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η τιμή. Αυτή εδώ τιμή τώρα δείχνει στο δεκαεξαδικό σύστημα. Εδώ είναι το β, εδώ είναι το β και εδώ είναι το 2. Είναι στη γραμμή 2ββ, άρα η γραμμή 2ββ, έστω είναι σε αυτό το σημείο, έστω είναι αυτή η 2ββ, κοιτάμε το tag. Αυτό εδώ το κουτάκι που είναι το tag. Αν το tag σε αυτό εδώ το κουτάκι έχει την τιμή, εδώ ποια είναι, 1 0 1 1 1 0, είναι το εψιλον. Αυτό είναι το εψιλον δηλαδή. Και αυτό είναι το 0. Αν εδώ είναι το 0 εψιλον, δηλαδή αν είναι ίδιο το tag, τότε σημαίνει ότι τα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτό το κουτάκι είναι αυτά που ζητάμε. Ας επαναλάβω λοιπόν τη διαδικασία. Ο επεξεργαστής στέλνει αυτή τη διεύθυνση για ανάγνωση. Να αλλάξω ίσως και χρώμα, να το κάνω αυτό. Ο επεξεργαστής στέλνει αυτή τη διεύθυνση για ανάγνωση. Γνωρίζουμε πόσες γραμμές έχει κρυφή μνήμη. Οι γραμμές μας έχει δώσει ότι είναι 1024. Θα μπορούσε να μας έχει δώσει κάποιος ότι έχουμε, για παράδειγμα, 10 bit ή 1024 ή το μέγεθος σε byte. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε όλα αυτά τα νούμερα και με άλλο τρόπο. Άρα έχουμε 10 bit. Η διεύθυνση αυτή χωρίζεται στα 10 bit που είναι το index και μετά που ακολουθεί το tag. Έχουμε γράψει τη διεύθυνση αυτή στο διαδικό σύστημα. Όλη αυτή είναι η διεύθυνση στο διαδικό σύστημα. Έχουμε χωρίσει τα 10 bit που μας έχουν δοθεί. Αυτά είναι τα 10 bit που είναι το index. Και τα υπόλοιπα, ό,τι περισσεύει, είναι το tag. Γίνεται λοιπόν από τα 10 bit αυτή αναζήτηση, από αυτά τα 10 bit αναζήτηση στην κρυφή μνήμη. Εδώ είναι η κρυφή μνήμη. Στην 2ββ γραμμή. Γιατί 2ββ γραμμή? Γιατί τα index bit δείχνουν το 2ββ. Το 2ββ είναι μια γραμμή στην κρυφή μνήμη και δείχνει μια γραμμή της κρυφής μνήμης όπου κοιτάμε το tag μετά. Το tag αυτό, το πεδίο, κάνουμε μια σύγκριση. Είναι ίσον? Είναι το tag που βρίσκεται σε αυτή την κρυφή μνήμη ίσον με αυτό? Άμα είναι, τότε τα δεδομένα είναι αυτά εδώ πέρα, εφόσον βέβαια υπάρχει, μερικές φορές υπάρχει, πάμε και μία ακόμα στήλη, το valid, εγκυρότητα. Αν είναι ένα, αν έχει λοιπόν στήλη εγκυρότητας και είναι ένα, τότε είμαστε OK. Τότε έχουμε την εγκυρότητα, τα δεδομένα αυτά είναι τα ζητούμενα. Check. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε μέγεθος γραμμής, δηλαδή αυτό το data είναι ένα byte. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω byte? Και θα το δούμε αμέσως τώρα με το ίδιο παράδειγμα, απλώς θα πούμε ότι έχουμε εδώ ίδιο byte. Δηλαδή, να σημειώσω λίγο τα νούμερα, μάλλον τα θυμάμαι, 1024, 3αββ. Θα καθαρίσω λοιπόν αυτό το σχήμα. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι σε αυτό πριν το καθαρίσω?
Αν θέλετε να ρωτήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το chat. Αλλιώς το καθαρίζω και βλέπουμε λίγο πιο σύνθετο πρόβλημα. Εγώ θέλω λίγο, κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ναι, σ' ακούω. Έχουμε τη γραμμή και το tag. Πρέπει να σκεφτόμαστε τη σχέση μεταξύ του σαν η γραμμή και η στήλη. Ουσιαστικά. Γιατί βρίσκουμε τη γραμμή. Ναι. Και το tag μετά, στη γραμμή αυτή υπάρχουν τιμές, που είναι το tags. Βασικά, εντάξει, δεν είναι γραμμή και στήλη ακριβώς. Απλώς το tag χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση φέρει, η συγκεκριμένη διεύθυνση βρίσκεται στην κρυφή μνήμη. Αν έχει ίδιο tag, σημαίνει ότι η ίδια διεύθυνση 3αββ βρίσκεται εκεί πέρα. Γιατί, αν σε αυτό το παράδειγμα, για παράδειγμα, να το πω διαφορετικά, αντί για το 0ε εδώ, έστω ήταν το 2ε tag, το 2ε σημαίνει, αν πάμε με αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή το 2ε, θα είχαμε εδώ ένα 0, το 2 είναι, κάτσε, 6 bit, ναι, ένα 0 και το ε, ένα 0, και ας κρατήσουμε όλα τα άλλα ίδια, δηλαδή 1, 0, 1, 0, 1, 1, είναι αυτό εδώ, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, δηλαδή αυτό θα είναι το β, 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 αυτό το γράμμα το 1, 0, 1, 0 είναι το α, και αυτό το 1, 0, 1, 1 είναι 8 συν 2, 10, 11, το β. Βλέπεις λοιπόν ότι μια άλλη διεύθυνση, να τη συγκρίνουμε η β, α, β, β, πέφτει ακριβώς στην ίδια, ακριβώς στην ίδια γραμμή της κρυφής μνήμης, αλλά έχει tag διαφορετικό. Αυτό, άρα το tag είναι αυτό που μας πιστοποιεί ότι σε εκείνο το κουτάκι βρίσκεται η διεύθυνση που ζητήσαμε. Τώρα, αν θες να το σκεφτείς ως γραμμή και στήλη, γιατί πράγματι γραμμή και στήλη και μας δείχνει ακριβώς ένα σημείο, με λίγο φαντασία θα μπορούσες να το φτάσεις σε αυτό το σημείο. Αλλά το κανονικό είναι ότι το tag είναι το στοιχείο πιστοποίησης ότι έχουμε τη σωστή διεύθυνση. Ναι, αυτό το ότι ουσιαστικά σε κάθε γραμμή υπάρχουν πολλά tags, αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρχουν πολλά tags, οπότε με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε το τι γίνεται. Να πάω στο πιο σύνθετο που να έχουμε παραπάνω byte. Να πάμε, να το δούμε λίγο. Λοιπόν, γράφω τη διεύθυνση πάλι. Η διεύθυνση είναι η 3αββ. Τώρα, τι δεδομένα έχουμε. Έστω, μας λένε, μας έχουν πει ότι έχετε 1024 byte. Δηλαδή, πριν να γράψω, είχαμε 1024 byte, που κάθε γραμμή είχε ένα byte. Μπορούμε αυτά όμως να το δούμε διαφορετικά, να πούμε ότι έχουμε πάλι 1024 byte, με κάθε γραμμή 2 byte. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας που έχουμε 1024 με 2 byte αναγραμμή, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πόσες γραμμές? 512 γραμμές. 512 γραμμές. Οι 512 γραμμές, πόσα bit απαιτούνται για να τις διευθυνσοδοτήσουμε? Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την έννοια της άγκυρας. Για παράδειγμα, ξέρουμε 2 στη 10 1024. Άρα 2 στην 9η. Άρα αυτά, 2 στην 9η είναι 512, δηλαδή 9 bit. Ωραία. Άρα βγάλαμε πόσα bit, 9 bit για το index. Το άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι επειδή έχουμε πια παραπάνω από ένα byte,
Υπάρχει και το πεδίο που χρησιμοποιείται για τη διευθυνσοδότηση εντός της ίδιας γραμμής, δηλαδή το, που είναι το block index. Το block index, ωραία. Πόσα byte έχουμε? Έχουμε 2 byte. Για να διευθυνσοδοτήσουμε 2 byte, 2 εις την πρώτη μας αρκεί, άρα απαιτείται 1 byte. Ένα bit, συγγνώμη. Λάθος, το γράψα, 1 bit. Ένα bit, λοιπόν, είναι το bit που ονομάζεται offset, block offset. Σε περίπτωση που έχουμε, λοιπόν, μία κρυφή μνήμη με αυτήν εδώ την αρχιτεκτονική, δηλαδή έχουμε πάνω από ένα byte στην κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης, χωρίζουμε σε 3 κομμάτια τη διεύση που έρχεται. Το ένα κομμάτι είναι το block offset, δηλαδή εκεί που τοποθετούνται τα bit που διευθυνσοδοτούν το αντίστοιχο byte, να το πω έτσι, το byte offset, block ή byte, να το γράψω από κάτω, στην ενδιάμεση είναι το index και στην πρώτη είναι το tag. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, έχουμε, ας γράψω το 3αββ, 3αββ, δηλαδή το 3 είναι 0, 1, όχι, 0, 0, 1, 1, το α είναι 1, 0, 1, 0, το β είναι 1, 0, 1, 1 και το άλλο β είναι 1, 0, 1, 1. Τι έχουμε δει? Θέλουμε πρώτα απ' όλα να βρούμε το block offset, να τραβήξουμε την πρώτη γραμμή. Δηλαδή, πάντα ξεκινάμε από το σημείο αυτό και τραβάμε γραμμές προς τα αριστερά για να χωρίσουμε τις διευθύνσεις. Πρώτα είναι το block offset. Πόσο είναι? Το block offset μας το δίνει ότι είναι ένα bit. Άρα, λοιπόν, τραβάμε μία γραμμή εδώ πέρα και αυτό είναι το, να γράψω, το byte offset. Δηλαδή, πιο byte από τα δύο της γραμμής. Η γραμμή χωράει 2 byte. Αυτό μας δείχνει είτε το 0 byte είτε το 1 byte κάθε φορά. Δηλαδή, αν βλέπαμε την κρυφή μνήμη, θα βλέπαμε ότι θα είχε εδώ 2 byte, εδώ που είναι το data, θα έχει 2 byte και εδώ θα είναι το tag. Και κάπου βέβαια θα είναι έστω εδώ πέρα το valid bit. Δηλαδή, αυτή είναι μια τυπική γραμμή της συγκεκριμένης κρυφής μνήμης. Byte. Ωραία. Αφαιρέσαμε ένα bit από εδώ πέρα, επειδή έχουμε το byte offset. Μετά είναι το index bit. Index bit είναι 9. Άρα αφαιρούμε 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Άρα σε αυτό το σημείο 9 bit είναι το index bit, που μας δείχνουν τον αριθμό γραμμής. Και τα υπόλοιπα, ό,τι περισσεύει πάντα, είναι το tag. Θέλω να ρωτήσω, έχετε μάθημα που ξεκινάει ακριβώς 3 και 4? Για να ξέρω λίγο πόσο χρόνο έχουμε για το quiz. Αν έχει κάποιος από εσάς μάθημα, να μου το πει πάντως για να επιταχύνω τη διαδικασία. Λοιπόν, από εδώ υπολογίζουμε αριθμός γραμμής είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα και ομαδοποιημένο ανά 4, δηλαδή 1, 1, 0, 1, το οποίο είναι 8 συν 4, 12 και 1, 13, A, B, C, άρα αυτό εδώ πέρα είναι το C και 1, 0, από το 0, 1, 0, 1, το οποίο είναι το 5. Δηλαδή το
αυτό εδώ, μετά είναι το 5 και 1. Άρα ο αριθμός γραμμής είναι 1,5C, όπως το βρίσκουμε. Γιατί είπαμε, αυτά τα bit εδώ πέρα είναι το C, το 1101. Αυτά τα bit εδώ πέρα, το 0101 είναι το 5 και το 1 έρχεται μόνο του. Ο αριθμός γραμμής είναι 1,5C. Συνήθως ρωτάει η εκφώνηση σε ποια γραμμή θα τοποθετηθεί η κρυφή μνήμη. Οπότε λέει κάποιος είναι στην 1,5C, βέβαια είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα, άρα είναι ένα H πρέπει να τοποθετηθεί. Και το tag είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να βρούμε αυτή την γραμμή. Μερικές φορές μας δίνει τον πίνακα της κρυφής μνήμης και μας λέει κατά πόσο έχουμε αυτή τη γραμμή. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως το valid bit. Πρέπει να είναι 1. Αν δεν είναι 1 το valid bit, αναγράφουμε ότι δεν υπάρχει έγκυρη αντιστοίχηση. Οπότε είδαμε εδώ με black offset. Και πάμε και ένα κλικ πιο δύσκολο να το κάνουμε, που θα είναι και το τελευταίο που θα σας δείξω. Σε αυτό έχετε κάποια απορία, τι αλλάζει σε περίπτωση που έχουμε block offset? Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου πείτε στα επόμενα δευτερόλεπτα πριν το διαγράψω, και θα σας δείξω το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι με τα ways, δηλαδή να έχουμε το ίδιο με ways. Πάλι δηλαδή μας λένε έχετε 1024 byte κρυφή μνήμη. Πάμε να το δούμε με τα ways. Λοιπόν, το διαγράφω. Clear all drawings. Ωραία. Πάμε πάλι, τελευταίο κομμάτι. Η εκφώνηση είναι, σας δίνεται ότι έρχεται η διεύθυνση 3αββ. Τα στοιχεία που γνωρίζετε. Δεν το έχω εδώ το μικρόφωνο. Τα στοιχεία που... Περιμένετε λίγο. Ωραία. Τα στοιχεία που γνωρίζετε είναι ότι έχετε μία κρυφή μνήμη 1024 byte με μέγεθος block, δηλαδή να το γράψω άμα είναι μέγεθος block, ας πούμε πάλι 2 byte. Πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε να το επεκτείνουμε. Μέγεθος block 4 και μας λέει ότι είναι 2 δρόμων. Τι σημαίνει 2 δρόμων? Σημαίνει ότι έχουμε ακριβώς δύο ίδια αντίγραφα που λειτουργούν ανεξάρτητα της κρυφής μνήμης. Όταν μας λέει δρόμους, σημαίνει ότι το μέγεθος, το 1024 byte, μοιράζεται σε 2 δρόμους. Άρα 1024 δια 2 ίσον 512 byte ο δρόμος. Το κάθε set, να το πω διαφορετικά, set. Το κάθε set λοιπόν έχει αυτή εδώ τη χωρητικότητα, 512 byte. Ωραία. Πάμε τώρα για ένα set να υπολογίσουμε. Θέλουμε να υπολογίσουμε πόσες γραμμές έχει. Άρα 512 byte δια 4 που είναι το block size, δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Άμα κάνουμε την πράξη για να βρούμε πόσο είναι, δεδομένου ότι 256 κάνουν 512, είναι 128. 128 γραμμές. Έχουμε λοιπόν, καταρχήν τα νούμερα αυτά τα βγάζω τώρα τελείως τυχαία, δεν σημαίνει ότι θα είναι ενδεχομένως ίδια άμα πέσει με διτάξεις, απλώς καταλαβαίνετε, πρέπει να σκεφτείτε λίγο τη λογική. Έχουμε 128 γραμμές, κάθε γραμμή έχει 4 byte και έχουμε δύο τέτοια set. Θέλουμε να υπολογίσουμε λοιπόν τα 128 byte πόσα bit απαιτούν για διευθυνσιοδότηση. 2 εις την 7η μας δίνουν 128 διαφορετικές αναπαραστάσεις. Άρα έχουμε 7 bit index. Το κρατάμε αυτό. Τι άλλο κρατάμε? Έχουμε 4
byte αναγραμμή. Τα 4 bytes σημαίνει 2 ισοτετράγωνο, άρα 2 bit byte offset. Byte offset. Άρα, όταν έχουμε τη διεύθυνση αυτή, θα χωρίσουμε κάπου τη γραμμή, που θα είναι εδώ το byte offset. Byte offset. Μετά θα χωρίσουμε τη γραμμή, θα έχουμε το index. Και ό,τι περισσέκψει είναι το tag. Και αυτό από κάτω μπορούμε να γράψουμε, εδώ είναι το set 1 και ακριβώς δίπλα θα έχουμε μια ανεξάρτητη δομή που θα έχει όμως τα ίδια στοιχεία, δηλαδή θα έχει πάλι εδώ index, τα index και byte offset, που θα είναι το, ας το γράψω, το way 2. Αυτό είναι το, δεν φάνηκε καλά, way 1. Εδώ είναι το way 1 και εδώ το way 2. Είπαμε ότι είναι δύο δρόμοι. Άρα, δηλαδή, η κρυφή μνήμη έχει χωριστεί σε δύο δρόμους. Δηλαδή, σε δύο νησίδες, να το πούμε έτσι. Πάμε να ψάξουμε, λοιπόν, τι θα γίνει. Τρία αββ. Πάλι το χωρίζουμε. Δηλαδή, έχουμε 0, 0, 1, 1. Το α είναι 1, 0, 1, 0. Το β είναι 1, 0, 1, 1. Και το άλλο β, 1, 0, 1, 1. Ας αρχίσουμε να τα χωρίζουμε. Αρχικά είπαμε κάθε φορά σε τρία κομμάτια το χωρίζουμε. Το ξεκινώντας από την... Να αλλάξω και το χρώμα τώρα, να βάλω για παράδειγμα αυτό. Ξεκινώντας από αυτή την πλευρά, αρχίζουμε και πηγαίνουμε προς τα αριστερά, έχοντας χωρίσει κάθε φορά πρώτα το byte ή το block offset και μετά το index και μετά το tag. Έχουμε 2 bit για byte offset. Άρα χωρίζουμε 2 bit. Τραβάμε μια γραμμή σε αυτό το σημείο και εδώ είναι το byte offset. Ωραία. Τι άλλο κάνουμε? Στη συνέχεια το index. Το index είναι στην περίπτωσή μας 7 bit. Άρα μετράμε 7 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τραβάμε σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι το index, ο αριθμός γραμμής. Οκ, index. Και τα υπόλοιπα είναι το tag. Άρα στην ερώτηση σε ποια γραμμή θα τοποθετηθεί αυτή η διεύθυνση, θα τοποθετηθεί στην διεύθυνση, για να το κάνουμε λίγο στο 16-αδικό σύστημα, γιατί στο 16-αδικό το δίνουμε. Για να μαρκάρω 1, 2, 3, 4. Ναι, αυτά εδώ πέρα είναι το ψηφίο E. Και αυτά εδώ πέρα είναι το 2. Άρα θα τοποθετηθεί στο 2ε. Εννοείται και το H. Με tag, το tag που θα δώσουμε, όπως βλέπετε, είναι, για να το πάρουμε μαζί από αυτό το σημείο, εδώ πέρα δηλαδή, το tag, για να το δούμε ποιο είναι, είναι 8 συν 4, 12, συν 1, 13. Δηλαδή το C. Με tag, αυτό είναι το C. Και αυτό είναι το 1. Με tag 1C και επίσης ρωτάει συνήθως η εκφώνηση ποιες άλλες διευθύνσεις θα τοποθετηθούν σε αυτή τη γραμμή, και για να το βρούμε σε αυτό το ερώτημα βάζουμε όλους τους συνδυασμούς που έχουμε στο offset. Δηλαδή οι διευθύνσεις που βρίσκονται στην ίδια γραμμή είναι από το 0,0 στο τέλος, δηλαδή αν είναι το 1,0,0,0, είναι το 8.
Άρα είναι από 3α, β, 8, δηλαδή 0, 0 στο byte offset, έως 3αββ, δηλαδή με 1-1 στο byte offset. 3αββ. Έχουμε λοιπόν αυτή εδώ την διευθύνση. Τώρα, αν ρωτήσει κάποιος σε ποιο από τα δύο way θα πάει, ασφαλώς αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά έστω πάει στο way 1. Και σε περίπτωση που έχουμε πρόσβαση σε μία διεύθυνση μνήμης που αντιστοιχεί στην ίδια γραμμή, τότε θα απαντήσουμε ότι θα πάει στο άλλο way. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο ways, σημαίνει ότι ενώ σε άλλη περίπτωση θα εκδιώχναμε αυτή την γραμμή της κρυφής μνήμης, σε αυτή την περίπτωση δεν εκδιώχουμε γιατί έχουμε άλλο way, οπότε πάει στο άλλο way. Άρα γλιτώνουμε τα μίσεις. Δηλαδή δεν έχουμε το πρόβλημα το ότι όταν αντιστοιχούν δύο διευθύνσεις, δύο διαφορετικές διευθύνσεις στην ίδια γραμμή, κάθε φορά εκδιώχνεται η μία γραμμή και μένει η άλλη. Έχει αυτό το πλεονέκτημα λοιπόν το ότι έχουμε ways. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μήπως αντί για C είναι D, γιατί είναι 13. Σε ποιο σημείο? Πάνω αριστερά στο ρόζο τραγωνάκι που έχετε C, μήπως είναι D το 13. Για να λίγο, είναι 1, 0, 0, α ναι, είναι 8 συν, 8 συν 4, 12 και ένα 13. A, B, C, τι έχω γράψει, δεν έχω γράψει. Όχι, εσύ λες ότι δεν είναι C, είναι D. Ναι. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα, γιατί είναι και το προχωρημένο της ώρας, αλλά εδώ είναι το 13. 8 συν 4, 12 συν 1, 13. Το A είναι το 10. Το B είναι το 11. Το C είναι το 12. Το D είναι το 13. Ναι, είναι το D. Ωραία. Γι' αυτό χρειάζεται να τα γράφουμε και πιο καθαρά. Γιατί όταν τα γράφουμε με τον υπολογιστή, τίθονται αυτά τα θέματα. Πάντως το D είναι, εντάξει. Άρα εδώ αλλάζει το tag. Το tag είναι, εδώ είναι το D. Ωραία, ένα DH. Λοιπόν, πρέπει πάντως να ξέρετε το διαδικό σύστημα και να μπορείτε να ασφαλώς να κάνετε ωραία γράμματα για να μην μπερδεύεστε όπως εγώ. Γιατί τώρα με το pen που γράφω, λογικό είναι να μην μπορώ να κάνω και τα καλύτερα γράμματα και να μπερδεύομαι λίγο σε αυτά. Αυτή είναι η άσκηση λοιπόν με την κρυφή μνήμη. Και το weight μας βοηθάει μόνο στα hits, ότι έχουμε καλύτερο ποσοστό ευστοχίας, γιατί δεν εκδιώχνεται κάθε φορά όταν έχουμε ίδια απεικόνηση, δεν εκδιώχνεται η αντίστοιχη γραμμή κρυφής μνήμης. Πάντως είδατε, σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε 1024 byte κρυφή μνήμη. Στη μία περίπτωση είχαμε 1 byte, το πιο απλό, λίγο πιο δύσκολο έγινε όταν βάλαμε 2 byte και λίγο πιο δύσκολο έγινε όταν βάλαμε και άλλο way. Αλλά αυτή είναι η λογική, το πώς λειτουργεί η κρυφή μνήμη. Εννοείται ότι κοιτάμε αυτό το tag, μπορεί καμιά φορά να μας δώσει και τον πίνακα της κρυφής μνήμης και να πει θα έχουμε ευστοχία ή αστοχία. Οπότε κοιτάτε στην αντίστοιχη γραμμή, ποια γραμμή, σε αυτή τη γραμμή θα κοιτάξετε κατά πόσο έχουμε αυτό το tag και κατά πόσο έχουμε valid bit. Και αν έχουμε valid bit 1, τότε σημαίνει ναι, υπάρχει ευστοχία γιατί υπάρχει σε αυτή τη γραμμή αυτό το tag και είμαστε OK. Μπορεί να είναι το ίδιο tag, αλλά το valid bit είναι 0. Οπότε θα γράψετε ότι δεν είναι έγκυρη η γραμμή κτλ. Αυτό είναι λίγο tricky να το γνωρίζετε. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, και αυτό τελειώνει το μάθημα της κρυφής, αυτό είναι και η τελευταία διάλεξη της κρυφής μνήμης, μπαίνουν και ασκήσεις από την κρυφή μνήμη. Υπάρχει αναλυτική επεξήγηση και βίντεο και στο YouTube και επιλύσεις τέτοιων πολλών ασκήσεων. Αν έχετε όμως κάτι να ρωτήσετε, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Αλλιώς να πάμε στο quiz. Οπότε δεν έχετε να ρωτήσει τίποτα. Το γυρίζω λοιπόν στο... Κύριε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά για αύριο? Ρώτα, όσο εγώ σας λέω ότι θα ανοίξω το quiz, οπότε μέσα στα 30 δευτερόλεπτα θα ανοίξω, αλλά πες μου εσύ. Όσοι έχουμε αύριο
όσοι μπορούμε να δώσουμε και κώδικα και exams. Όσοι θέλουμε να δώσουμε κώδικα, πρέπει να το δηλώσουμε με κάποιο mail ή θα μπούμε κανονικά και θα πούμε στα παιδιά ότι δίνουμε κώδικα. Θα μπείτε κανονικά και εκείνη τη στιγμή θα δηλώσετε ότι θέλετε να γράψετε κώδικα. Δεν χρειάζεται κάτι από πριν. Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ. Ανοίγω το quiz. Είμαστε θεωρία αρχιτεκτονικής. Έχει αυτό τον κωδικό. Περιμένω να δώσει το check. Ο server. Οκ, έχουμε το check. Ξεκινάει το quiz. Θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή μόλις πάει και 15 θα ξεκινήσει, 10 ερωτήσεις για το quiz. Εν τω μεταξύ, στο σημείο αυτό θα κλείσω την καταγραφή, παραμένω κοντά σας. Είναι το τελευταίο quiz του μαθήματος, που είναι και grand quiz, που δίνει 1,5 μονάδα στον πρώτο και 0,5 στους υπόλοιπους. Βέβαια, ο πρώτος θα πρέπει να έχει πάρει το quiz, βέβαια. Ο πρώτος θα πρέπει να έχει βγει σε κάποια θέση τις προηγούμενες διαλέξεις. Λοιπόν, κλείνω την καταγραφή και παραμένω κοντά σας.